Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα φίλοι του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε άλλο ένα βράδυ. 1η Ιουλίου ξημέρωμα 2000... Πόσο έχουμε γιατρέ? 16. Με Γιάννη Χιλιτίδη παρέα στο 101 το μάτς της Πολωνίας με την Πορτογαλία. Όσοι παίξαν χ οικονομήσανε. Πρώτη ερώτηση στον γιατρό γρήγορα. Πάει το μάτς στα μπέναλτι. Είσαι προπονητής της Πολωνίας. Βάζεις το Μίλικ να σουτάρει μπέναλτι? Νομίζω και τις προηγούμενη φορά δεν σουτάρε πέναλτι. Ναι. Στο μάτς με την Ελβετία. Τέτοιο γκαντεμόσχυρο, τέτοιος γκαντεμό. Κάνει τα πάντα τέλεια μέσα στο γήπεδο ξανά την εκτέλεση. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Ψηλός είναι, δυνατός είναι, μπαλίτσα ξέρει. Αριστερό πόδι έχει. Αριστερό πόδι. Καλά στημένα έχει. Ναι, έτσι. Αλλά εκτελεί σαλακά μας. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή ο Λεβαντόφσκι τραβάει το κουπί μόνος του της γαλέρας. Εντάξει, λογικό. Τον έχουμε δει χαφ, τον έχουμε δει εξτρέμ, τον έχουμε δει. Εδώ βλέπουμε καλή ενέργεια την Πολωνία από τα δεξιά. Ναι. Ο κακή σέντρα. Κακή σέντρα όμως παρόλα αυτά. Παίκτες, και λίγοι παίκτες μέσα. Κρατάει κατοχή με τον Καπούστσικα εδώ η Πολωνία. Ναι. Βγαίνει έξω από την περιοχή περιφερειακά. Λάθος του Γιοντλόβιτς. Κάθηκε επίθεση. Που είναι και νέος παίκτης. Γιατρέ, λέγε τι γίνεται. Τη γάτα δεν τη σώσα. Δυστυχώς. Ήταν μοιραίο. Είχε στερή. Όμορφη γάτα. Όμορφη γάτα, όντως. Εντάξει. Ναι. Είχε πολύ καιρό που είχε χτυπηθεί. Είχε ήδη λειτουργική για το μηνωτίο μήλο. Δηλαδή, αν την πρώτη στιγμή, μπορούσαμε να τη σώσουμε. Ναι. Τι θα την κάναμε? Καταρχήν θα προσπαθήσουμε να τη σταθεροποιήσουμε το καρδιαγγειακό της και στη συνέχεια να εκτιμήσουμε όλους τους πιθανούς τραυματισμούς. Αν υπάρχει κάποιος πνευμοθώρακας, κάποιο διαφραγματοκύλι, κάποιο τραυματισμό σπονδυλική στήλη, ώστε να σταθεροποιηθεί το ζώο. Δηλαδή να πάει άμεσα για χειρουργείο. Μάλιστα. Αδέσποτο, Τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα των αδέσποτων. Άμα παίρνουμε τηλέφωνο την εταιρεία των αδέσποτων, θα κάναν τίποτα? Εντάξει, θα προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω αν έχουν ένα δίκτυο ναι. συναδέλφων. Δεν είτε έχω το τηλέφωνο, δεν το έχω το τηλέφωνο. Είτε των κλινικών. Της φιλοζωικής δεν το έχω. Υπάρχουν και κλινικές στο Απιθύτα, οι οποίες είναι στη Γιάννητσον. Ναι. Υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον ένα καλό δίκτυο και κλινικών, ιδιωτικών και των πανεπιστημιακών κλινικών που μπορούν να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά. Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Ναι. Αναμφίβολα. Την κάτα είδες, διαβερθήκαμε. Αν βλέπαμε κανέναν άνθρωπο, τι θα κάναμε? Νομίζω το ίδιο. Λες? Λέω ναι. Δύσκολα. Ανάλογα τη μάπα του. Εντάξει. Ανάλογα, εντάξει. Άμα φαινόταν ο άνθρωπος ότι πραγματικά πέρασε σε αυτή τη ζωή και είχε δώσει πράγματα κρίνοντας από τη μάπα του πάντα και είχε να δώσει άλλα τόσα, θα παίρναμε το 166, Νομίζω στον άνθρωπο δεν είναι τίτε ερώτημα. Ό,τι και να είναι, ναι. πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ναι. Και πήγαινε στο νοσοκομείο. Πάνω απ' όλα ανθρώπινη ζωή. Ανθρώπινη ζωή, ναι. Εντάξει, είναι σωστό. Έχει μεγάλη κουβέντα αυτό να το πει. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πώς νιώθει ο καθένας? Ναι. Πώς νιώθει? Λοιπόν, στο 104 είμαστε. Γιατρέ, λέγε τα νέα σου. Τι γίνεται, πού είσαι? Μια χαρά είμαστε. Σε βλέπω φρεσκαδούρα να πούμε. Εντάξει. Κολύμπησες σήμερα? Γυμναζόμαστε σταθερά και καθημερινά. Έχεις μπόλικο υδρότα. Τοξίνες φύγανε. Άλλο το μέσο το δικό σου, άλλο το μέσο που χρησιμοποιώ εγώ, το νερό. Ναι. Το νερό τι είναι, μόνο το νερό δεν υδρώνεις καταρχήν. Αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν υδρώνεις. Δηλαδή, σαν άσκηση και για το μυοσκελετικό, το έχουμε ξαναπεί, και για τη σπονδυλική στήλη ειδικότερα, είναι η αρμοδιότερη άσκηση. Το κολύμπι. Το κολύμπι, ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θετικές επιδράσεις παντού. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ θέλω να είμαι σε ένα διάδρομο εκεί να λιώνω ή να πάω στο σάκο να λιώνω, να πούμε κτλ. Δεν σας αρέσει το κολύμπι? Μ' αρέσει, ναι. Δηλαδή, κάνεις μπάνιο, δεν υδρώνεις. Το νερό είναι το αγαπημένο μου στοιχείο τόσο ή άλλω. Σοβαρά? Ναι, ναι. Τι λέρε. Και εμένα μ' αρέσει το νερό, αλλά να το πίνω. Λοιπόν, οπότε, από πού δεν θα ξεκινήσουμε, πάμε στο Euro? Νομίζω ότι έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος παρακολουθεί σίγουρα το συγκεκριμένο αγώνα. Είναι και το συναισθηματικό υπόβαθρο της παρουσίας του Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της Πορτογαλίας. Ο οποίος έχει περάσει. Προφανώς, ναι. Σήμερα μιλούσα στο ραδιόφωνο του Art το απόγευμα. Είχα βγει για ένα τέταρτο με τον Θοδωρή το Ραλή. Ο οποίος είναι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, φίλος μου. Και του λέω τι κάνεις μωρέ, δεν τους συχαίνω με αυτούς τους Πορτογάλους, τους αρκουδόγιφτους να πούμε, δεν τους γουστάρω καθόλου. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το Ρονάλντο εκεί πέρα πολύ πεσμένο, είδες 3-4 φάσεις, δεν έκανε τίποτα. Καλά που του βγήκε το δεκάρι στο ρόμβο εκεί, βρήκε άκρη ο Σάντος με το Σάντζες, πότε με το Μουτίνιο, δεκάρι. Ο Σάντζες είναι οχτάρι, εξάρω οχτάρι δεν είναι τόσο δεκάρι. Ναι.
Το έκατσε τον κόλλο όμως. Εντάξει, πολύ καλή κίνηση στην τρύπα. Πολύ τέλος καλή συνεργασία με τον Άννη. Ναι. Υπέροχο τελείωμα. Βρήκε η μπάλα και λίγο και στο Γκρικόβιακ. Αλλιώθηκε πορεία. Τον αμυντικό χαφ. Τον αμυντικό χαφ, ναι. Στο Γκρικόβιακ. Μπήκε στη γωνία. Κρίσιμο τον γκολ για την Πορτογαλία. Μια Πολωνία που έχει πολύ ρηχό ρόστερ, αλλά βλέπουμε ότι γενικότερα η τακτική της προσέγγισης σε κάθε παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλή. Άλλαξε τους τρεις από τους τέσσερις του ρόμβου ο Σάντος. Δηλαδή έβαλε πάνω στο Σίλβα το Μουτίνιο. Το έκανε 4-2-3-1 αντικειμενικά. Ναι. Έβαλε τον Καρβάλιο και έβαλε τον. Τον Ντανίλο, τελευταία αλλαγή στην παράταση. Ναι. Και έβαλε τον Ζάο Μάρο και έβαλε τον Καρέσμα. Ποιο καθαρό κόφτη τώρα είναι από αυτού. Αυτή τη στιγμή ο Ντανίλο μαζί με τον Ρενάτο Σάντζες είναι στα χαφ. Εξάρι οχτάρι. Εξάρι Ντανίλο, οχτάρι Σάντζες. Γύρισε πιο πίσω τον Σάντζες. Μουτίνιο δεκάρι, δύο εξτρέμ. Ο Κουαρέσμα με τον Άννη αναλόγω. Και μπροστά Ρονάντο. Αν σου τράβαγε ένα τέτοιο γκολ ο Σάντζες, αν ήταν σε κινητικότητα κτλ., θα τον κινούσε πιο πολύ για να βάλει τον Μουτίνιο, ο οποίο σαν δεκάρι δεν σου τράβηξε. Καλή ερώτηση σου κάνω. Δεν είναι. Δηλαδή τώρα. Ναι, είναι. Δεν ξέρω και τι άλλε επιλογέ έχει στον πάγκο. Ναι. Ο Πορτογάλος τεχνικός. Δηλαδή ο Σάντζες βλέπει σαν δεκάρι σε τραβάει. Οχτάρο-δέκαρο. Πιο ωραία. Πολύ ξεροχτάρι είναι. Ναι, σου βγαίνει όμως. Σου βγαίνει. Έχει και ένα μαρκάρισμα περισσότερο. Το τραβάς δίπλα στα χαφ και πετάς το Μουτίνιο δεκάρι. Εντάξει. Ο οποίος Μουτίνιο ως δεκάρι δεν σου τράβηξε από την αρχή. Της, γενικά αυτό. Μην βάζεις τώρα το 3-3 το φιλικό με την Ουγγαρία. Αυτό άστο στην άκρη να πούμε. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Ναι. Είμαστε λέει 5. Είμαστε 5 αντροπαρέα. Έχουμε πιει μπύρες από 5 ο καθένας. Ακούμε 95,5 ο καθένας. Και θέλουμε τα επόμενα 55 λεπτά να ακούσουμε περιγραφή Euro, παράταση, πέναλτι από γιατρό και ραπτό. Ναι. Να του το προσφέρουμε. Να του προσφέρουμε όσο μπορούμε. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Τελείωσε. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε άνθρωπο εκεί να κάνει την αναμετάδοση. Τα χρόνια τα ωραία που πήγαινε η Ελλαδάρα εκεί. Ξεκινούσε ο Κουλιανός. Θυμάσαι τι ωραία χρόνια. Εντάξει. Ναι. Δεν μου λείπουν καθόλου. Η ΕΠΟ έστελνε τη Βασίλο. Είχαμε αναμεταδώσει ιστορίες. Το χρήμα έρε άφθονο. Μπορεί να ξαναέρθουν αυτά τα χρόνια. Πότε. Και όλο απίθανο. Τα κόκαλά μας που θα είναι. Εντάξει, δεν γνωρίζω πότε. Δεν γνωρίζουμε αλλά... πότε. Ναι. Σίγουρα θα έρθουν τέτοια χρόνια. Θα ξαναέρθουν. Ναι. Η ζωή κάνει κύκλους. Ναι. Τώρα είμαστε στον κύκλο της πτώσης. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης με τους Πολωνούς να έχουν την μπάλα, να την γυρνά στον τερματοφύλακά τους, να πούμε. Λέγε γιατρέ, θα αναμεταδίδουμε και θα μιλάμε. Ό,τι γίνεται και είναι σημαντικό όσον αφορά την εξέλιξη του παιχνιδιού θα το έχουμε στους ακροατές μας. Εγώ θέλω να βγουν αυτοί οι Βρωμοπορτογάλοι, οι αρκουδόγυφτοι. Αυτοί δεν τους γουστάρω καθόλου. Γουστάρω δηλαδή τους Πολωνούς. Μα δεν τρελαίνω και με τους Πολωνούς. Τους είδαμε τη Γερμανία. Με τη Γερμανία είχαμε πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή με τη Γερμανία. Βολευόντουσαν και οι δύο μετοχοί. Εντάξει. Και λογικά πήγε τώρα εκεί. Τώρα έχουμε ένα κακό τελείωμα από τον Μπλαστσικόφσκι. Ναι. Τον δεξιό εξτρέμ στο 4-2-3-1. Λοιπόν. Εδώ βλέπουμε τον Πέπε να κόβει ακόμα ένα. Ο Πέπε είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό σε μικρό χώρο. Είναι συγκλονιστικό σε μεγάλο χώρο. Κατεβάζει χαμηλά. Την μπάλα γρήγορα. Γίνεται χαφ, πετάει μπάλα. Μπορεί να σου βγει σαν σέντερ φορ από πίσω. Είναι ασύλληπτο, να πούμε. Είναι μακράν καλύτερο από τον Φόντε. Εντάξει. Δεν είναι. Δηλαδή ο οποίος είναι σίγουρα καλύτερος από το Ρίκι Καρβάλιο. Σωστό. Δηλαδή ταιριάζει πάρα πολύ με τον Πέπε. Ο Πέπε είναι μεγάλη κλάση. Στόπερ, ναι. Μπορεί να είναι αντιπαθητικός ως προσωπικότητα. Δεν ήθελα να δω την Αγγλία σε τελικό. Δεν θέλω νομίζω να οι Άγγλοι δικαιολογημένα δεν και τη φιλοσοφία. Δεν θέλω να δω την Ισλανδία στο τελικό. Ποιοι άλλοι έχουν μείνει, να σου πω ποιο. Δεν θέλω να δω την Ισλανδία στο τελικό. Γερμανία. Εγώ μακάρι ο τελικός, φίλε, να ήταν Γερμανία-Ιταλία. Το Σάββατο από τώρα κανονίζουμε Κρόνο και. Είναι ένα μάτσο με παράδοση. Παίζουν οι δύο, παρέα, τους οι δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές ναι, ομάδες. Ναι. Διαχρονικά. Λουκάνικο Βραστό, Βρούστ. Βρούστ. Βρούστ, πώς το λέμε. Βρούστ. Ρίγανη. Εγώ, αλλά δεν γουστάρω, θα βάλουμε Μπούκοβα πάνω. Ρίγανη και Μπούκοβο. Μουστάρδα να πούμε καυτερή από αυτή που την παίρνει. Βέβαια, αύριο έχουμε τους Βέλγους. Πώς? Οι οποίοι έχουν μεγάλη απώλεια. Το Βερτόγκεν. Πώς, ποιος δεν παίζει. Ο Βερτόγκεν. Ναι. Τραυματίστηκε. Αύριο έχουμε. Ο Αλέα Βέλγιο. Ναι. Έναν Μπέιλ ο οποίος είναι μια ομάδα μόνος του. Ναι. Στην πραγματικότητα. Έχουμε τις δύο, δύο ομάδες της αντεπίθεσης. Των χώρων των μεγάλων. Νομίζω ότι το Βέλγιο έχει πιο ευρύ ρόστερ. Πιο ευρύ ρόστερ. Και είναι πιο επικίνδυνη ομάδα. Αν απομονωθεί ο Μπέιλ δηλαδή και ντουμπλαριστεί κατά κάποιο τρόπο. Γενικότερα δεν υπάρχει παίκτης αξίας του Μπέιλ. Και έχουμε στημένο για την Πολωνία. Πολωνία. Για Κόρτερ.
Πάει ο Μίλκ στην εκτέλεση, ναι, με το αριστερό. Ο Μίλκ που είναι σώμα, αλλά προτιμάει να χτυπήσει το. Έρχεται κοντά του και ο Καπούστσικα. Ναι. Με το αριστερό από πόδι, από τα δεξιά είναι. Όπως επιτίθεται η Πολωνία. Δεν είναι άσχημο το χτύπημα. Διώχνει ο Ντανίλο. Ο Ντανίλο διώχνει και ξαναπαίρνουν την κατοχή η Πολωνία. Πάει μπαλά στον Μπάσταν. Δεξιά, αριστερά στα εξτρέμ. Κρικόβιακ. Έχει βγει ως εξτρέμ. Ναι. Δίνει πλάτο στην επίθεση. Κλείνει. Ρινάτο Σάντσε προσπαθεί να τον ανακόψει, δεν μπορεί. Κάθε τι πάσα κόβεται. Κόβεται πολύ τώρα εύκολα. Στην κόντρα να πούμε πάει να βγουν. Ο Κουαρέσμα, ο οποίος δεν μπορεί. Να προλάβει πλάγιο η μπάλα για τους Πολωνούς από τα δεξιά. Έχουμε φτάσει στο 109. Στο 109 έχουμε μπει. Πάμε για μπενάλτι. Έτσι φαίνεται. Πάμε για μπενάλτι. Πάνω στο διάλειμμα θα πέσουμε στα μπενάλτι, έτσι υπολογίζω. Ο Σάντος με τη γραβάτα την Μπουά. Το γουστάρουμε. Ναι. Οικία φυσιογνωμία. Οικία φυσιογνωμία. Ναι. Νομίζω θα πιστέψει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Κοίταξε στα 70 του. Ίσως σε 2-3 χρόνια. Αν περάσει σήμερα. Νομίζω. Εντάξει. Αν φτάσει τελικά Euro. Ναι, θα μπορεί να το κάνει και μια καλή μεταγραφή σε. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν ηλικιακά μπορεί να συνεχίσει σε ρυθμό. Στα 64 είναι. Οριακά είναι. Κοίταξε, ναι. Βιολογικά τώρα, κοίταξε τώρα. Στέκει καλά πάντως. Ναι. Στεγνός είναι. Εγώ είχα πάει σε ένα σεμινάριό του. Είχε γίνει έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, μπήκε μέσα, έχουμε εισβολή οπαδού. Ναι. Η γαλλική τηλεόραση δεν μπόρεσε να το διακόψει, γιατί, ναι, απαγορεύονται αυτές οι συλλήψεις. Ναι. Κάθε φορά είναι μια μεγάλη διοργάνωση που συμβαίνει αυτό. Είναι, ο Τζίμι Τζάμ είναι αυτός πάλι. Πλάκα έχει. Ένας αντίστοιχος. Ο Τζίμι Τζάμ πρέπει να. Θα πρέπει να έχει παίξει πέναλτι ο τύπος. Μπορεί, ναι, να δικαιολογηθεί διαφορετικά η εισβολή του. Ναι. Διακόπτεται το παιχνίδι, μπήκε εισβολέας. Πάνω στο Ρονάλντο πρέπει να πήγε. Είχε στόχο να πάει πάνω στο Ρονάλντο. Ή στο Λεβαντόφσκι. Πάντως η security εκεί βλέπω είναι ήταν γρήγορη. Είναι ταχύτατη. Δεν σαν του ΠΑΟΚ και του Άρη. 400 κιλά ο καθένας και του Ηρακλή. Εταιρεία security, ξέρω εγώ, με υπέρβαρους κτλ. Ταχύτατα. Και μπορεί να γλιτώσει τη ζωή ενός ποδοσφαιριστή. Να έχει ένα μαχαίρι, μπάπη να σου δώσει μία. Και θα πρέπει να κατηργηθεί και η κόκκινη κάρτα εδώ. Δηλαδή αν έρθει ένας εισβολέας πάνω σε ένα ποδοσφαιριστή. Για να το χτυπήσει και πάει ο ποδοσφαιριστής και του κάτσει κανένα μπουκετί για να τον ξαπλώσει. Η τελευταία φορά που, ναι, θυμάμαι αντίστοιχη περίπτωση ήταν σε ένα μάτς Παναθηναϊκός Τρίπολη. Ναι. Με, ναι, πώς λέγονταν εκείνος ο ποδοσφαιριστής, ο Αργεντίνος του, ναι, Αστέρα. Του Αστέρα. Που έδωσε την κλωτσιά. Ναι. Και τον αποβλήθηκε. Ναι. Εγώ αν ήμουν διαιτητής θα έκανα τα στραβά μάτια. Παρά, δηλαδή θα περνούσα τον νόμο, θα παρέκαπτα τον νόμο σαν δικαστής. Θα έλεγα δεν είδανε παιδιά και ας με τιμωρούσαν. Δεν είδα. Δεν τον είδα. Τι έκανα εγώ. Δηλαδή τώρα ξέρεις κάτι. Δηλαδή εγώ χθες τσακώθηκα με κάποιον, ας πούμε, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Έπεσε ένα μπουνίδι. Εντάξει, ψιλοπράγματα, αλλά δεν ξέρεις τι έχει ο άλλος απάνω. Εννοείται. Δηλαδή έρχεται ένα σε βρίζει, να σε σκίσω, να σε κάνω. Καλύτερα λοιπόν να το δώσεις 2-3 μπουνίδια να τον ξαπλώσεις και να είσαι σίγουρος ότι είναι κάτω, παρά να πούμε να μπλέξεις και σου βγάλει κανένα κέρατο και να σε προλάβει αυτός. Εντάξει, το βλέπουμε, ο ρυθμός του αγώνα έχει πέσει χαρακτηριστικά. Κακότερα τώρα. Μπήκε μέσα και ο βλέπω οπαδός. Ότι ο Σάντος έκανε αλλαγές ρίσκου. Δηλαδή, με ξέρεις τον Κουαρέσμα που άλλαξε το σήμα 4-2-3-1. Ναι. Ρίσκο δεν μπορώ να πω ότι πήρε ιδιαίτερο Σάντος. Ναι. Πιο επιθετικό γενή είναι το σχήμα του. Απλά έχει στην ουσία τρεις παίκτες που απειλούν. Ναι. Και Κουαρέσμα και Νάνι και Ρονάλντο. Ναι. Ο καθένας έχει συγκεκριμένες βιολογικές δυνατότητες. Ο Κουαρέσμα μπορεί να παίξει καλά 30 λεπτά, 40 λεπτά, γι' αυτό και μπαίνει και πιο αργά. Ναι. Στην κούραση του Αλουνού. Στην κούραση. Και διεισδυτικός μπορεί να τριπλάρει. Ναι. Ναι. Η Πολωνία από αριστερά. Έχει πλάγιο. Ναι. Σε οργανωμένη άμυνα βέβαια οι Πορτογάλοι, οι οποίοι παίρνουν την μπάλα και προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Είναι ο Νάνι. Ο Νάνι δίνει μια μεγάλη παλιά αριστερά. Για τον Ρονάλντο. Στο Ρονάλντο. Ο οποίος βγαίνει ως αριστερός εκτρέμ. Βγαίνει ως αριστερός εκτρέμ. Μ' αρέσει η φάση γιατί είναι ανοιχτή. Δίνει την πάσα σε Σάντσες. Η μπάλα πάει στον Ελιζέου. Ο οποίος κάνει μια. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και, κερδίζει κόρνερ. Κερδίζει κόρνερ από τα δεξιά. Από το Γεντρέτζικ. Ναι. Το αριστερό μπακ ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος. Ναι. Έτσι και είναι και ψηλό κορμί και συμπεριφέρεται, ναι, πολύ καλά ως τρίτο στόπερ. Αριστερό μπακοστόπερο, εντάξει, στην πραγματικότητα ναι. Ναι, αριστερό μπακοστόπερο. Κόρνερ λοιπόν για την Πορτογαλία. Στο Πορτογαλία από τη δεξιά πλευρά ο Φόντε έχει πιάσει. Ναι. Ο Κουαρέσμα στην εκτέλεση. Μάπα το χτύπημα. Ο Πέπε όμως παίρνει την κεφαλιά. Μάπα το χτύπημα. Διώχνει ο Γκλικ. Ναι. Και ο Λεβαντόφσκι θα πάρει το φάουλ. Ναι. Όχι ο Μίλικ. Ο Μίλικ παίρνει το φάουλ. Γρήγορος. Εδώ είναι κάρτα. Δεν τη δίνει ο διαιτητής. Όχι, δεν νομίζω. Ξέρεις γιατί είναι κάρτα. Γιατί κόβει το transition. Κόβει το transition. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο βαρύ φάουλ για να δώσεις κάρτα. Σκοπιμόταν, ναι. Ναι, επειδή αλλά είναι δεν... φάουλ τακτικής, σου λέει σε τιμωρώ γιατί σταματάς την αντεπίθεση. Σταματάς το επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου. Λόγω υποσχόμενης ευκαιρίας. Τον υποτιθέμενο ευθυνηδιασμό του αντιπάλου.
Εγώ διαφωνώ, εντάξει. Έγινε σε πολύ χαμηλό σημείο του γηπέδου για να δοθεί κίτρινη κάρτα. Ναι. Στην πρώτη δηλαδή πάσα transition κόπηκε. Ναι. Έξυπνο φάουλ. Σαφέστατα, είναι και ξεκούραστο στον Ντανίλο. Ναι. Κατοχή η Πολωνή. Με την μπάλα, να πάει στον Μπίστσεκ. Ναι. Ο οποίος γυρίζει την μπάλα στον Γκλικ. Στο μισό γήπεδο η Πορτογάλια άμυνα. Και καλά κάνει. Τον Ρονάλντο να είναι δεύτερο σεντερφόρ, αλλά. Μην ξεχνάμε ότι κέρδισε στο 117 προχθές. Παίζει δεύτερο σεντερφόρ εξτρέμ ο Ρονάλντο. Δηλαδή ουσιαστικά βγαίνει από την περιοχή για να πάρει την αριστερή πλευρά. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, όταν κινείται από αριστερά η Πορτογαλία, βγαίνει σαν αριστερό εξτρέμ, έτσι. Ενώ όταν κινείται από δεξιά με το Σεντρίκ, το Ζεωμάριο. Μπαίνει ως φορ. Μπαίνει ως φορ. Έχει αυτό το ρόλο από το Σάντος. Καλός ρόλος είναι. Σου λέει δεν σε κουράζω πολύ. Εντάξει, δεν τον βάζει στα μαρκαρίσματα. Δεν σε βάζω στα μαρκαρίσματα. Βάζω το Σίλβα ή το Μουτίνιο εκεί ή τον Καρβάλιο να πέφτει πάνω στον πλαϊνό που ανεβαίνει. Εσύ θα είσαι εξτρέμ και φορ χωρίς μαρκαρίσματα. Σε απαλλάσσω λοιπόν από τα μαρκαρίσματα. Κάνε κάτι στα 100. Πάλι ο Πέπε κόβει, συγκλονιστικός. Ναι, συγκλονιστικός ο Πέπε. Δηλαδή του λέει ρε κερατά, σε αποβάλλω από τα μαρκαρίσματα. Μπάλα πάει αριστερά. Ναι. Γεντρέιτζεκ, κακή σέντρα. Πάμε για μπέναλτι στο 114. Πάμε για μπέναλτι. Ετοιμαζόμαστε για μπέναλτι. Ετοιμαζόμαστε για μπέναλτι. Είμαστε και 24, μια γαράδα μας έρθει. Βέβαια. Ετοιμαζόμαστε για μπέναλτι όσοι ακούτε ραντεβού. Άλλη μια φορά η Πολωνία φαίνεται να πάει σε αυτή τη διαδικασία. Πολωνία, Πορτογαλία 1-1. Γεντρέιτζικ με δύναμη. Το ραδιόφωνο τώρα. Εκτελείται το πλάγιο. Καλή. Επικίνδυνη φάση. Σέντρα σουτ. Όχι. Παράλληλα. Βγαίνει μπαλά out. Νομίζω ότι ήταν ο Κάπουστσικα αυτός ο οποίος κάνει τη σέντρα. Πρέπει να βρει και για θετικό μαρκάρισμα του Σέντρικ. Ναι. Ο Σέντρικ φταίει στο πρωτογκόλ. Είναι κοντός, εντάξει. Είναι κοντός. Αλλά η παρουσία του στο παιχνίδι από εκεί και μετά ήταν καλή. Ήταν ικανοποιητική. Σε καλή φόρμα ο Σάντος δίνει εντολές 115 λεπτό. Λέγε άλλες ομάδες. Δεν ήθελα να δω την Πορτογαλία στο τελικό. Δεν ήθελα να δω την Αγγλία στο τελικό. Δεν γουστάρω να δω την Ισλανδία στο τελικό. Την Ισπανία ήθελα να δω. Προχωράει. Ναι, ναι, ή θεωρείς Ισπανία... ότι είναι μια νέμεσης. Ναι. Ποδοσφαιρική. Και θέλω να το πάρει. Όχι, δεν τη θεωρώ έτσι. Είναι μια φιλοσοφία ποδοσφαίρου η οποία υπερίσχυσε με την Μπαρτσελόνα κυρίαρχα, αλλά γενικότερα στο Ισπανικό πρέπει ποδόσφαιρο. Πρέπει να βάλουν οι Ισπανοί και άλλα στοιχεία στο ποδόσφαιρό τους. Έχουν καλά τα οχτάρο εξτρέμ. Ναι. Πρέπει να βάλουν και άλλα στοιχεία στο ποδόσφαιρό τους. Νομίζω ότι ήταν άστοχη επιλογή για μένα και του Ινιέστα και του Φαμπρέγκας. Μπορούσα να παίξω εγώ και τη Ατλέτικο όπως και ο Τιάγο Αλκάνταρα. Πιο ναι. Φρέσκα πόδια. Με την Ιταλία. Ναι. Γενικότερα στο τουρνουά υπήρχε μια επιμονή στην παλιά φρουρά της Ισπανίας. Δεν απέδωσε όμως. Νομίζω ότι η Ισπανία θα βρει το δρόμο της γιατί είναι μια τεράστια ποδοσφαιρική σχολή. Ούτε η Γερμανία πιστεύω ότι είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα, σε πολύ μεγάλη κατάσταση. Οι Γερμανοί έχουν ναι. αυτό που λέμε τη διάθεση να παίξουν για εθνική ομάδα. Παίζεται, δηλαδή αντιμετωπίζεται. Δεν είναι ας πούμε. Μα δεν υπάρχει ομάδα καλό, η οποία ναι. μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Αντιμετωπίζεται. Και βλέπω ότι με οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί βλέπω να τους έχουν πριν την παράταση. Έτσι το βλέπω εγώ. Θα μου πεις είναι το θέλος σου. Ναι, γιατί έβαλε συνέστημα βλέποντας την Ιταλία τι γούσταρες. Δηλαδή, λες δεν γουστάρω κανέναν, αλλά όταν δω ήρθε κάτι. Ήρθε χωρίς αξιώσεις όμως το Euro αυτό η Ιταλία. Ναι. Θεωρητικά με το χειρότερο ρόστερ των τελευταίων 20 ετών. Ναι. Εντάξει, Ιταλία είναι πάντα Ιταλία. Είναι μια ιδιαίτερη σχολή. 117. Νομίζω ότι πλέον τα πέναλτι έχουν κλειδώσει ως διαδικασία. Ναι. Κάτι απίθανο πρέπει να γίνει για να μπει γκολ και δύο ομάδες. Η Πολωνία, αν περάσει, τη βλέπω να τη δεις ότι μπορεί να περάσει τελικό. Να κάνει τέτοια έκπληξη. Γιατί όχι. Ε? Δηλαδή θα αντιμετωπίσει μια εκ των Βέλγιο ή Ουαλία. Ναι. Γιατί όχι. Εγώ θέλω να δω το Βέλγιο να προχωράει στην αισθητική μου την ποδοσφαιρική. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι στην ουσία ναι. για μένα ο μεγάλος. Το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης είναι οι Γάλλοι. Ναι, λόγω έδρας. Και λόγω έδρας και γιατί δεν είχαμε μέχρι στιγμής δύσκολη διαδρομή. Ναι. Δηλαδή μέχρι τους τέσσερις ναι. πάνε ξεκούραστα. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερα χωρίς δύσκολο παιχνίδι. Μη βαρύνσεις, ναι, ναι, ναι. Έγινε και αυτό το φοβερό την Κυριακή. Όλοι οι γη περίμεναν να βάλουν τρίτο γκολ και τελικά ναι. δεν κάναν τίποτα. Πέσανε λεφτά εκεί, γιατρέ. Πέσανε, τι να κάνουμε. Πέσανε πολλά λεφτά εκεί πέρα και πολλά τα γάρια βάλανε λεφτά. Δεν λέμε ονόματα. Φίλοι μας είναι, συνεργάτες μας είναι, τα γάρια είναι. Λογικά πράξανε. Εντάξει, αλλά... να βλέπεις μια ομάδα να έχει το momentum. Ο Μπουκ πάντα προστατεύει ναι, την επένδυσή του. Από τα δεξιά η Πολωνία. Με τον Μπίστσεκ. Σέντρα με τα αριστερά. Πολύ καλή πάλι ο Πέπε, τι κάνει ρε. Ο Πέπε είναι φανταστικός, παιδιά. Είναι μαζί με τον Μποάτεκ.
αν ψηφίσουμε δίδυμο στόπερ καλύτερου στο Euro, είναι ο Μπόατεγκ με τον Πέπε. Δεν νομίζω να βγει κάποιο και να πει ότι υπάρχει κάποιο άλλο. Αν κάνουμε την ψηφοφορία, την καλύτερη εντεκάδα. Ο Ρονάλντο πάλι αριστερά. Έτσι τη γυρίζει. Πολύ μέτρια προσπάθεια. Πολύ κακό ο Ρονάλντο. Πολύ κακό ο Ρονάλντο. Η μπάλα στον Πλαστσικόφσκι. Πολύ κακό ο Ρονάλντο. Μέση μα απογοητεύει. Ρονάλντο μα απογοητεύει. Και ο Ντανίλο πιέζει ψηλά. Και αυτή τη φορά. COVID transition τη Πολωνία. Αυτή τη φορά ο Θεό του ποδοσφαίρου, αν χτυπήσει πέναλτι ο Ρονάλντο. Θα το χάσει. Αν πάει στα πέναλτι. Δες εδώ τώρα τι κάνει ο Πέπε. Φοβερή αλκτικότητα. Αν και αποκρούει λάθος. Δεν έχει σημασία, είναι τα προσώτα. Στο 118 γίνεται η φάση. Φοβερή αλκτικότητα ο φίλος. Φοβερή τοποθέτηση. Φοβερό άλμα. Ανάλαφρος, ψηλός, δυνατός, τεχνίτης. Εντάξει, δεν χρειάζεται να του κάνουμε αβάντα. Ο Πέπε είναι ο Πέπε. Στο 119 πλέον. Πάμε. Έχουν αποδεχτεί έτσι όπως παίζουν οι ομάδες τη μοίρα των πέναλτις. Δεν ρισκάρουνε, δεν βγάζουν παίκτες μπροστά και πρέπει να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά με το που λήξει το μάτς θα πάμε σε διαδικασία των πέναλτι και σε ένα διάλειμμα εμείς. Ο Ντελιβεράς αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επιλογή για τα πέναλτι. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο τώρα στο Ντελιβεράς.gr, μάλλον μπαίνεις στο Ντελιβεράς.gr και διαλέγεις εστιατόριο στη γειτονιά σου, διαλέγεις το στυλ φαγητού που γουστάρεις, το ποτό που θέλεις να πιεις, ό,τι θέλεις, στην περιοχή που θέλεις, πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ, πώς να σου το πω, σύγχρονα. Έχει περάσει η παλιωμοδίτικη ιστορία με το delivera.gr, έχεις μπει πλέον σε νέες σύγχρονες μεθόδους παραγγελίας στο γρήγορο φαγητό. Delivera.gr λοιπόν, για να παρακολουθήσετε τα πέναλτι, τρώγοντας ή πίνοντας ή τρώγοντας και πίνοντας λοιπόν, το αγαπημένο σας φαγητό. Βλέπω ότι πραγματικά δεν υπάρχει διάθεση και από τις δύο ομάδες να κάνουν κάτι επιθετικά. Δεν το κατάλαβες. Δεν βγάζει κανένας μπροστά παίχτες. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Είναι ένα διαδικαστικό τελευταίο δίλεπτο. Τώρα βλέπουμε ανέβασμα αριστερό μπακ της Πολωνίας. Ναι. Ο Λεβαντόφσκι κάνει κίνηση. Ναι. Δείχνει που θέλει την μπάλα. Τέσσερις παίχτες μπροστά. Μόνο αλλά βλέπω δεν υπάρχει. Ναι. Και κάνουμε το διάλειμμα για να. Ναι, πάμε. Κάνουμε τώρα το διάλειμμα. Γιάννη, επειδή. Όπα. Κάτσε. Όχι. Όχι, όχι. Κακή εκτέλεση. Να δούμε την τελευταία επίθεση, να δούμε αυτό το σουτ που θα γίνει. Η μπάλα βγαίνει out, οπότε έχουμε πιάσει 120 συν. Οπότε πάμε σε ένα μικρό έχουμε διάλειμμα. Δύο λεπτά. Θα σας ενημερώσουμε για τα πέναλτι, θα μιλήσουμε για ελληνικό ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε. Ό,τι γουστάρεις γιατρέ, γιατί έχω καιρό να τα πω μαζί σου. Λοιπόν, διαλυματάρα και πάμε να παρακολουθήσουμε τα πέναλτι μεταξύ της Πολωνίας και της Πορτογαλίας. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε. Θέμα τερματοφύλακα, θέμα τύχης. Ωραία. Κουρασμένες ομάδες. Κουρασμένοι παίκτες. Έχεις παρακολουθήσει, γιατρέ, στη ζωή σου την φύλαθλη, επειδή πας σε πολλά παιχνίδια. Μάτς που πήγαν στα πέναλτι. Αρκετά, ναι. Για πες μου μερικά. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει τώρα διαδικασίες. Ένα Άρης Παναθηναϊκός που Παναθηναϊκός και μείνει με 8 παίκτες στο Χαριλάο. Ένα 5-3. Μάτς κυπέλλου. Στα πέναλτι. Ναι. Ναι. Ένα περίεργο παιχνίδι. Ναι. Το 2000 ήταν νομίζω. Ναι. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση. 0-0 ήταν το τελικό. Ήταν νοκάουτ αναμέτρηση και προκρίθηκε ο Άρης. Και προκρίθηκε ο Άρης. Ήσουν Χαριλάου, ε. Ναι, πήγα και το παρακολούθησα. Δεν είχα κάτι καλύτερο να κάνω. Φαντάζομαι θα υποστήριζε Άρη. Προφανώς. Με αντίπαλο. Διέπεσε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, γιατρέ μου. Ο Παναθηναϊκός του Κυράστατα είναι εκείνη η ομάδα. Κυράστα σε αντίπαλο. Θυμάμαι ένα Παναχαϊκή Ηρακλής κύπελο στην Πάτρα. Με Μουράτη, ο Ηρακλής, τα λοιπά που αποκλείστηκε. Ίσως στην Πάτρα. Είχα πάει, ζούσα στην Αθήνα, έκανα την εκδρομή, πήγα παρακολούθηση το παιχνίδι στην Αγιά. Ναι. Ένα Τύρναβος Ηρακλής πριν κάποια χρόνια, πάλι η διαδικασία των πέναλτι έδωσε πρόκριση στην ομάδα του Ηρακλή τότε. Ναι. Εντάξει, κι άλλα μπορώ να θυμηθώ. Και μάτς γάμα εθνική στην Κοζάνη. Δεν θυμάμαι, είχαμε προκριθεί με μια ομάδα, νομίζω τον Πανιόνιο, πολύ πολύ παλιά. Εντάξει, έχω χάσει πλέον. Έχω δει πάνω από 10 παιχνίδια. Δεν μπορώ να θυμηθώ με ακρίβεια. Πραγματικά με ακρίβεια. Εγώ έχω δει Άρης Παναθηναϊκός το 79, 78, 79 στα πέναλτι. Προκρίθηκε η ομάδα του Άρη. 5-4. Με τερματοφύλακες Γιώργο Πατζιαρά και Βασίλη Κωνσταντίνου. Με Όσκαρ Αλβαρέζ να το χάνει, να το πιάνει ο Πατζιαράς. Με Οδυσσέα Βακάλη. Πάντως δεν έχω δει το Όφη Ηρακλής τελικό κυπέλλου το 87 από κοντά όπως κάποιοι με τον Ιπποκράτη. Αυτά τηλεοπτικά. Εγώ ήμουν σκοπός στον Εύρο. Τότε. Ναι, φαντάρος
στην πλάτη Ορεστιάδος σε δυσμενή μετάθεση και το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα. Ήμουν σκόπος. Ό,τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι έγινε στο πρώτο ημίχρονο. 87, ναι. Δεν είδα το πρώτο ημίχρονο. Κακό παιχνίδι. Ναι. Πολύ αργά, 21 Ιουνίου. Θυμάμαι ότι. Βαθύ καλοκαίρι. Ναι. Πόσο Ιουνίου ήταν? 21 Ιουνίου του 87. 21 Ιουνίου του 87. Μια εβδομάδα το Eurobasket ήταν. Τι πράγμα? Μια εβδομάδα το Eurobasket. Το έπος του Γκάλι. Ναι. Ναι. Σε ένα ψιλοάδιο Άκα. Ναι. Αντιτουριστικό τελικό. Ναι. Με Ηρακλή και Όφη. Όχι, εννοώ σε επίπεδο παδικό. Σαν ομάδες και οι δύο ήταν μαζί με τη Λάρισα, νομίζω, εκείνη τη δεκαετία. Ό,τι πιο όμορφο είδαμε συγκριτικά με τις τέσσερις μεγάλες. Έχω δει Ηρακλής Άρης εκείνη τη χρονιά πάλι σε κύπελο, στα πέναλτι, 5-6 ο Άρης. Ποια χρονιά, το 78-79. Ναι, Καφτατζόγλιο. Με... Δεν θυμάμαι ποιος έβαλε τον γκολ του Άρη, ο Φάρης ο Χατζηπαναγής. Θυμάμαι. Και προηγήθηκε ο Άρης 1-0 και η Σοφάρης. Ήταν καλύτερη ομάδα, νομίζω, εκείνος ο Άρης από τον Ηρακλή. Εκείνης της περίοδος. Ναι, ο Άρης ήταν καλύτερη ομάδα. Αλλά εκεί ο Ηρακλής έπαιξε πολύ, καλή, πολύ καλό δεύτερο. Πολύ καλή παράταση έπαιξε ο Ηρακλής εκείνο το μάτς. Λοιπόν, ο Ρονάλντο πάει πρώτος. Ο Ρονάλντο πάει πρώτος να χτυπήσει τον πέναλτι. Με Γκέσιο, να σπάει τα χέρια του Παζιαρά. Να αποκρούει. Και Φανάρας ήταν από την άλλη μεριά. Εντάξει. Ο Γρηγόρης ο Φανάρας. Μάτς τα οποία φυσικά εγώ δεν έχω εικόνες. Φυσικά ήταν πολύ ωραία μάτς. Ο Ρονάλντο το πρώτο πέναλτι για την Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο το πρώτο πέναλτι για την Πορτογαλία. Ελπίζω να το χάσει. Δεν τον. Δηλαδή. Λοιπόν. Ναι. Δεν τον βάζει τελευταίο να το σουτάρει. Όχι. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τον Ρονάλντο, ο οποίος πάντα. Αν και έχασε πέναλτι στη οργάνωση απέναντι στους Αυστριακούς. Το δοκάρι. Το δοκάρι, ναι. Καλό χτύπημα είχε. Καλό, το βλέπω αλλά. Βλέπω πολύ αγχωμένο. Το βλέπω πολύ αγχωμένο. Συρτό το βλέπω τον πέναλτι. Πάει για δεξιά γωνία. Ναι. Μάλλον. Όχι. Αριστερή γωνία. Τον ξεγελάει τον τερματοφύλακα. Δύναμη απίστευτη, ούτε καν φάνηκε μπάλα ποτέ στα δίθια. Ναι. Ο Σάντος, να πούμε, έκανε την κρυμάτσα εκεί με το τικ. Φυλάει την μπάλα. Φυλάει την μπάλα, καραγκιοζλίγια. Πεναλτάρα όμως. Δεν ήταν πλαϊνό δείκτη, δηλαδή. Ήταν δυνατό. Ναι. Δεν βρήκε πλαϊνό δείκτη. Τον άφησε να πέσει. Βεβαίως. Ποιο βαράει τώρα από αυτού? Για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Μη μου πει ότι είναι ο Μίλικ. Ο Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι. Οι δύο στάρ την ομάδα. Στάρ. Και αυτό καλά χτυπήματα. Πατρίτσιο κάτω από τα δοκάρια. Με αριστερό πόδι θα το σουτάρει. Όχι, δεξιοπόδαρο είναι ο Λεβαντόφσκι. Α, ναι, δεξιά θα το χτυπήσει, ναι. Δεξιοπόδαρο είναι. Χτυπάει δοκάρι, τι λε. Ω, φανταστικό πέναλτι. Πω. Σταματάει. Είναι αυτό που λέμε ότι κάνει την προσποίηση το μισό βηματάκι, αυτό το κόψιμο. Το μισό βηματάκι. Τώρα έχει, έχει γύρει ο τερματοφύλακας και. Εντάξει, Λεβαντόφσκι. Η επόμενη είναι ανοιχτή γωνία. Ρενάτο Σάντζες ο επόμενος εκτελεστής. Ο Σάντζες, ο οποίος. Δεξιοπόδαρος κι αυτός. Ο οποίος σκόραρε 18 χρονών. Με το αριστερό πόδι. Ναι. Εκτός περιοχής. Προσόν για ένα εξάρι. Συνήθως οι αριστεροπόδαροι σε κρίσιμα μάτια θα χάνουν τα πέναλτι. Δεν είναι αριστεροπόδαρος, είναι δεξιοπόδαρος. Απλά έβαλε τον γκολ με το αριστερό. Το αριστερό δεν έβαλε τον γκολ. Δεν έχει σημασία. Αυτό δούμε. Σημαίνει ότι είναι έχει μεγάλο χαφ. Όταν εκτελεί τόσο μακριά με το αριστερό πόδι και μάλιστα τόσο. Για να δούμε με ποιο πόδι θα χτυπήσει. Με το δεξί. Για να δούμε. Δεν τη βλέπω καλή τη στάση του σώματός του. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως παίρνει φορά. Κι όμως πεναλτάρα. Δεν πιανόταν. Με τίποτα. Στο παράθυρο. Πλαϊνό δίχτυ. 2-1. Οι Πορτογάλοι. 2-1 οι Πορτογάλοι. Πω. Πλαϊνό δίχτυ, φίλε. Ψηλά επάνω στον ουρανό. Ο Φαμπιάνσκι δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και, και να πέφτει από εκεί δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Ο Μίλικ πάει. Οχ. Τώρα τι να σου πω, ότι είμαι προκατηλημένος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η κυρία Παρτάλο πάει να χτυπήσει το πέναλτι ο Μίλικ. Έκανε ένα φανταστικό γιούρο σε δημιουργία και ασύλληπτα κακό σε εκτελέσεις. Λοιπόν. Αριστεροπόδαρος ο Μίλικ. Ναι. Παίρνει φορά. Πάει για δεξιά γωνία, μάλλον για να δούμε. Εκτελεί εντός. 2-2. Καλή ωραίο. Εκτέλεση. Ωραίο. Έχουμε ωραία χτυπημένα πέναλτι. Πολύ ωραίο. 2-2. Πορτογαλία, Πολωνία. 2-2 με τους Πορτογάλους. Τα χτυπάνε πρώτη πέναλτι. Ο χορός τον γκολ ξεκίνησε με τον Ρονάλντο. Αυτό είναι θετικό. Ναι. Κοίτα που κρύβεται η γραμμή. Φοβερό. Νομίζω τραβάει την κάμερα πάνω του δικαιολογημένα με τις αντιδράσεις του Ρονάλντο. 2-2. Εύστοχοι και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές. Πολύ καλά χτυπήματα. Μουτίνιο ο επόμενος. Ο Μουτίνιο, ο οποίος πρέπει να είναι και ξεκούραστος. Έχει μπει στο 72 στη θέση του Σίλβα. Δεξιοπόδαρος και ο Μουτίνιο. Και αυτός δεξιοπόδαρος, για να δούμε. Αγχωμένος. Σχετικά, ναι. Τώρα κρίνεται μια πρόκληση στους τέσσερις του γύρου. Πολύ αγχωμένος, παίρνει φορά, σταματάει, ξαναπαίρνει φορά. Ωραίο γκολ. Ίδιο πέναλτι. Νομίζω μέχρι στιγμής όλα ήταν πολύ καλές εκτελέσεις. Καλές εκτελέσεις, κακοί τερματοφύλακες.
Μέχρι δεν μπορεί να πει κακοί τερματοφύλακες. Ε? Το πέναλτι είναι θέμα ψυχραιμίας. Ναι. Κακοί τερματοφύλακες πάνε σε άλλες γωνίες. Δεν πάνε προς τα. Όλοι για να δούμε ποιο είναι ο επόμενος εκτελεστής για τους Πολωνούς. Είναι ο Γκλικ, είναι στόπερ. Ο δεξιός στόπερ, ναι. Πληροφοριακά. Ναι. Ο δεξιός στόπερ. Καλό σχετικά. Ο πρώτος σκόρερ ως αμυντικός στη Σέρια με την ομάδα της Τωρίνο. Ναι. Κυρίαρχα από στημένες μπάλες όπου προωθείται. Για να δούμε και την εκτέλεση ενός στόπερ. Προφανώς θα πάει με δύναμη. Ο στόπερ τέχνη. Αυτή τι είναι τώρα, Πολωνέζα. Πολωνέζα, ναι. Για να δούμε την εκτέλεση. 3-3. Πολύ καλή εκτέλεση και από τον Γκλικ. 3-3. Ο Γκλικ στέλνει από την άλλη τον. Πατρίτσιο. Το στέλνει από την άλλη. Αυτή η Πολωνέζα πανηγυρίζει. Πιο ωραίες οι Πολωνέζες από τις Πορτογαλίδες και σίγουρα η Πολωνία από τους Πορτογάλους. Είναι σαν γυφτομούσχαρα. Μοιάζουν λίγο και με εμάς. Ναι. Τι φάτσες είναι τώρα οι Πορτογάλοι. Θυμίζουν, Νάνι, λοιπόν. Θυμίζουν Έλληνες δυτικών συνοικιών Θεσσαλονίκης, έτσι. Εσύ από πού είσαι, γιατρέ? Εγώ είμαι προσδιορίστος. Ναι, είσαι και λίγο μαυρούλης και εσύ. Εντάξει. Ναι. Τέταρτο πέναλτι για την, τέταρτο πέναλτι για την Πορτογαλία. Νάνι. Ο Νάνι. Ο Νάνι, τεχνίτης ποδοσφαιριστής, τεχνικό σου θα κάνει και θα το χάσει. Θα το βάλει. Βάλει. Το βάλει. Το βάλει. 4-3. Παρόμοιες εκτελέσεις μέχρι στιγμής, καμία. Ο Σάντος έχει φύγει, ρε φίλε. Εντάξει, και όμως βλέπω ότι έχει. Ενώ ο Σίας του Πλιάκου είναι πιο ψύχρεμος ο προπονητής της Πολωνίας. Μοιάζει πολύ με τον Πλιάκο. Μοιάζει πολύ με τον Πλιάκο. 4-3. Και βαραίνουν τα πόδια από εδώ και πέρα. Όλα εύστοχα τα πέναλτι των Πολωνών και των Πορτογάλων. Κούπα Μπλατσικόφσκι. Ποιο? Μπλατσικόφσκι. Ο δεξιός εξτρέμ. Ο Σάντος κοίταξε. Το βλέπω αυτό, είναι τρομακτικό. Πόσους φυγμούς να έχει τώρα. Καλά, εντάξει. Νομίζω ότι μπορεί και να μην βλέπει καν. Πόσους φυγμούς μπορεί να έχει. Με ανοιχτά μάτια μπορεί να μην βλέπει. Είναι άτιμη περίπτωση τα πέναλτι. Λοιπόν, παίρνει φορά. Μπλατσικόφσκι. Και το βγάζει ο Πατρίτσιο και είναι πολύ βγάζει. Κοντά η Πορτογαλία λοιπόν το στην πρόκληση. Ναι, ο Σάντος, ο Πάτος το έχει ανοίξει πάλι. Αποσβολωμένοι Πολωνοί φιλάθλοι. Ναι, σταματάει και σουτάρει. Είναι και πολύ καλή επέμβαση βέβαια σε ύψος που ελέγχει ο τερματοφύλακας. Είναι το καλύτερο ύψος για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Στα 30-40 εκατοστά από το έδαφος. Ούτε σιρτό, πανηγυρίζει ο Ρονάλντο. Το πέμπτο πέναλτι είναι του Κουαρέσμα. Αν ευστοχήσει ο Κουαρέσμα. Ο φίλος μου Σάντος προκρίνεται στους 4 χωρίς να έχει κάνει ουσιαστικά ανοίξει 90 λεπτό. Ναι. 5 μάτς. 5 ισοπαλίες. Ο Κουαρέσμα στέλνει. Είναι απίστευτο αυτό. Στέλνει το Σάντος για τον Ρονάλντο στην πρόκριση. Εάν το βάλει. Να δούμε τι θα γίνει. Παίρνει φόρα. Ο Πορτογάλος Μπουλούτ λοιπόν. Παίρνει φόρα, πλησιάζει, σταματάει, σουτάρει. Εστοχή και προκρίνεται η Πορτογαλία. Και προκρίνεται η Πορτογαλία. Ο Πάντος του Σάντος δεν έχει βάρε. Λοιπόν, πλέον. Το Σάντος προκρίθηκε. Να δώσουμε συγχαρητήρια, δεν έχει σημασία. Εντάξει, βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα πάει η Πορτογαλία τελικό. Δεν γουστάρω να πάει τελικό η Πορτογαλία. Ρε το. Αυτό το βρωμόσκυλο το Ρονάλντο. Λοιπόν, 5-3. Πολύ ωραίο το τελευταίο πέναλτι. Χτυπημένο. Γενικά είχαμε καλές εκτελέσεις στο πέναλτι. Με ξέρεις το πέναλτι του Μπλαστσικόφσκι. Ναι. Ο Φαμπιάνσκι λοιπόν απαρηγόρητος. Δεν μπόρεσε να πιάσει πέναλτι. Ο Ρονάλντο πανηγυρίζει με τον τερματοφύλακά του. Νομίζω και οι δύο ομάδες είναι άξιες συγχαρητηρίων για το όσα έχουν κάνει στο φετινό Euro. Ειδικά για τους Πολωνούς που τους περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια, να φτάσουν σχετικά ψηλά. Ναι. Έχοντας τον πληρέστερο φόρο αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ο παίκτης που έχασε τον πέναλτι απαρηγόρητος. Δεν ο παίκτης, αυτός είναι ο Κάπουτσκα. Ο παίκτης που έχασε τον πέναλτι. Ναι. Ο δεν χτύπησε πέναλτι. Μπορεί να ήταν ο τελευταίος εκτελεστής. Ο Ρονάλντο λοιπόν οδηγεί την Πορτογαλία σε μια μεγαλειώδη πρόκριση. Ναι. Οδηγεί. 5-3. Εντάξει. Λοιπόν, τελείωσε το πανηγύρι. Κλειστήκατε εδώ μέσα. Γιατί η δροσιά είναι, κλειστήκαμε εδώ μέσα. Τι δροσιά, παγωνιά έχει. Παγωνιά να έχει. Τι θες να έχει. Χειμωνιά. Για το Θεό λέει το μήνυμα. Κλείστε από την ΕΡΤ το χαζό. Ακούστε γιατρό και ραπτό. Το έχουμε ξαναδιαβάσει. Ο 639, δεξιοπόδαρο αριστερό μπακ, αριστεροπόδαρο κεντρικό μπακ. Τι μαθαίνουμε, ρε μάγκες. Μπράβο. Και εγώ χαμήλωσα ΕΡΤ. Συνεχίστε. Λοιπόν, καλό μήνα αυτό τη Πολωνία. Ο προπονητή δεν μοιάζει ο Πλιάκο με γκρίζα μαλλιά. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος. Του Βιερίνια πανηγυρίζει. Αναπληρωματικός δεξιμπάκ. Ο Σέντρικ ήταν ο βασικός στα τελευταία όμως, δύο μάτς. Ο Βιερίνια. Άλλαξε τους δύο από τους τέσσερις της τετράδας του Σάντος. Σήμερα δεν έπαιξε και ο Ράφαλ γιατί ήταν τραυματίας. Ναι. Αναγκαστικά έπαιξε ο Ελιζέου. Έτσι. Πήγε καλά για το χαρακτήρα του παιχνιδιού. Ναι. Μπράβο. Εντάξει, Πορτογαλία λοιπόν. Μπράβο, Σάντος... Είναι ένα βήμα πριν φτάσει στον τελικό. Ο Σάντος είναι ασύλληπτος, δε φίλε.
Ο τσούκου 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 τσούκου. Ωραίος, ωραίος. Ο τρόπος τον οποίο έχει προσεγγίσει τον τελικό είναι αμίμητος, ασύλληπτος. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ας αφήσουμε το Euro, πάμε στα άλλα θεματάκια. Πώς βλέπεις τις ομάδες εδώ του χωριού? Δηλαδή, Ηρακλή Άρη ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει, έχει μια οικονομική ασφάλεια, κινείται. Θα έλεγα δεν πάει σε. Κάνει ένα πλιάτσικο στην. Πώς τη λένε την ομάδα που έχει πλιάτσικο. Α, την Νύπρο. Ναι. Την έκανε ένα πλιάτσικο. Εντάξει, καλά κάνει. Ναι. Αυτός είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου. Ναι. Το ότι παίρνει από πλιάτσικο παίκτες εκεί πέρα και συγκεκριμένα από μια ομάδα, θεωρείς καλό ή κακό? Μπορεί να έχει δηλαδή μια ομοιογένεια, μια προσαρμογή καλύτερη, αν υπάρχουν τρεις τέσσερις ομάδες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η εμπιστοσύνη στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης δεν έχει δείξει κάτι. Δηλαδή, με εξαίρεση τον Λούκας που ήρθε από την Ουκρανία, από την Καρπάτη, ο οποίος βέβαια, όπως πάει και η ομοιοκαταληξία, στον ΠΑΟΚ ήταν απάτη. Αλλά στη Λακορούνια όχι. Αυτό δεν είναι θέμα περιβάλλοντος. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβουν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Βλέπουν τη λάμψη ενός ποδοσφαιριστή, αλλά δεν μπορούν να δουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο το τι προσφέρει αυτός ο ποδοσφαιριστής ουσιαστικά στην ομάδα τους. Και όταν λέω ουσιαστικά, το εννοώ. Δηλαδή, μ' αρέσει που ακούω μηνύματα Αριανών και τηλεφωνήματα Αριανών που λένε αφήστε ίσχο τον Αναστόπουλο να φτιάξει την ομάδα. Γιατί? Καταρχήν, γιατί ο Άρης έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο. Ναι, οι ανταγωνιστές έχουν χτίσει ήδη δυνατά ρόστερ. Και ο Καρυπίδης θέλει να φέρει τον Ραούλ Μπράβο. Θέλει να φέρει, με αυτούς τους παίχτες δεν ανεβαίνει κατηγορία. Έλα τώρα, ανεβαίνουν μόνο δύο ομάδες. Με τον Κόκε θέλει με να φέρει. Με δυνατά Τρίκαλα, δυνατό Απόλλωνα, Όφη, Λαμία. Θέλει τον Κολαρά. Θέλει να φέρει τον Νέτο, τον Μπουζουκοθαμόνα. Και μια ομάδα η οποία. Ξέρεις ότι ο Άρης, σε όποια έδρα και να πάει να παίξει, κάθε ομάδα θα βγάλει σφιγμό. Σαράκι. Δεν το συζητάμε. Αυτή όλη τάτι-μάτι είναι μια συνωμοταξία, να πούμε, η οποία δεν ξέρω αν εμπνέει τους Αριανούς. Νομίζω μια καλή ευκαιρία είναι οι παίκτες της ΑΕΛ, οι οποίοι φεύγουν από τον Αναστασιάδη. Δηλαδή Μπόγιοβιτς, Ουρτάδο, Ναγιάρ. Είναι καλές λύσεις για την κατηγορία. Έχουν ήδη ρυθμό από μια ομάδα που ανέβηκε. Ξέρουν την κατηγορία. Πήραν τα σφυρίγματάκια τους, βέβαια. Εντάξει, και ο Άρης θα πάρει σφυρίγματα. Θα πάρει και ο Άρης σφυρίγματα. Θα πάρει. Δεν το συζητάμε. Θα πάρει. Του συστήματος και ο Άρης. Ναι. Νομίζω ότι στην Ελλάδα ισχύουν το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Είναι ευκαιρία πάντως να αποκοκκιοποιηθεί ο Άρης, να αποϊσπανοποιηθεί ο Άρης. Και όχι, οι καλοί Ισπανοί ποδοσφαιριστές δεν μας χαλάνε. Ναι. Εγώ μιλάω για αυτούς. Τους συγκεκριμένους, του παρελθόντος. Ναι. Τάτος. Το αμαρτωλού παρελθόντος. Ναι. Δεν είναι Ισπανός, αλλά Ισπανοφέρνει. Τάτος. Τώρα είναι αυτός το. Κόκκι, Χαβίτο, Νέτο. Χαβίτο, Νέτο. Κάλβο. Τι πάνε να μπλέξετε τώρα. Sporting Bank πάνε να την κάνετε την ομάδα. Από τον μπαρ στο πρακτορείο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ταξιδικά η κατηγορία. Από τον μπαρ στο πρακτορείο. Από τη Σούρα Μούρα. Αυτοί είναι αθλητές. Σε μεγάλη ηλικία. 30 συνόλοι. 30 συνόλοι. Η κατηγορία είναι δύσκολη. Η κατηγορία είναι 9 μήνες πρωτάθλημα, 34 αγωνιστικές. Με μεγάλες απαιτήσεις. Και δύσκολες έδρες. Δεν ξέρω, νομίζω ότι. Και φυσικά πρέπει να μην λησμονήσουμε και την πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη της Σπάρτης. Με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ναι. Θα έχει καλό ρόστερ. Ναι. Και επειδή είναι μια νέα δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τη φιλοδοξία της διάκρισης. Ναι. Α, λες ότι σαν outsider να βάλουμε μέσα και τη Σπάρτη. Σαφέστατα. Την Μήτε. Υπολογίζουμε τη Σπάρτη, δηλαδή. Την υπολογίζουμε και τη Σπάρτη. Δύσκολη έδρα, μακρινό ταξίδι. Ναι. Εδώ συζητάμε. Η Τρίπολη είναι κοντά, μπορεί να υποστηρίξει το project. Ναι, ναι. Που είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας της περιοχής. Ναι, σωστό. Σωστό. Με δανεικούς παίχτες. Ναι. Εγώ λέω αφήστε τον Αναστόπουλο να κάνει την ομάδα. Και πάτε να μπλέξετε τώρα την παλιά ιστορία. Δηλαδή αυτή δεν ήταν που με τους κόντιδες εκεί με όλη τη συνωμοταξία των αμαρτωλών. Τι δουλειά έχετε με αυτούς πάλι, ρε. Ρε, τι πλάκα έχετε, ρε. Δηλαδή, ακόμα και για επικοινωνιακούς λόγους θα πρέπει να πείτε να πούμε δρόμο. Πάμε να χτίσουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο δηλαδή. Και τι πήραν αυτοί στο κάτω-κάτω της γραφής? Πήραν κανένα κύπελο? Τίποτα. Πήγαν κανένα τσάμπιον? Ούτε γκολ σε τελικό δεν βάλανε. Βάλανε γκολ σε κανένα τελικό. Τι να τους κάνεις όλα αυτά τα εφταμινίτικα τώρα εδώ πέρα. Το Νέτο και τον Γκόκε. Και σου χαλάσουν και την ομάδα. Σου κάνουν κλίκες. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες που τις έχω υπολογίσει. Δεν ξέρω καλονί τι ομάδα θα κατεβάσει φέτος. Δεν νομίζω εκεί πέρα. Ο Παθρακικός μπορεί και να μην συμμετέχει. Ο Παθρακικός είναι κατά διάολου ιστορία. Δεν ξέρω αν συμμετάσχει κιόλας ή δεν ξέρω αν συμμετάσχει. Οι ομάδες οι άλλες εγινιακός. Αν θα βγάλει. Εγινιακός τώρα, χέστη τώρα. Ποιος εγινιακός τώρα. Εντάξει. Είναι ο μειοπασική ισχυρό οικονομικό παράγοντα. Εντάξει. Θα τη σώσει την κατηγορία. Ναι, χωριό μου, εντάξει. Γίνει τώρα, εντάξει.
Ένα πανηγύρι το Σεπτέμβριο, τι έχουν αυτοί εκεί πέρα. Και ένα QMG βγάλαν. Εντάξει, ποιο έγινε γυνιακό. Ένα πανηγύρι το Σεπτέμβριο και ένα QMG. Τι δηλαδή. Γυνιακό. Δηλαδή, άμα πα τώρα στην Αθήνα και ρωτήσει, ξέρει που το Αιγίνιο. Μπορεί να το μπερδέψουμε το Αίγιο. Θα σου το μπερδέψουμε το Αίγιο με την Έγινα. Πολύ πιθανό πα. Για τα σαφιστίκια θα σε πούνε, θα είστε. Ποιο Αιγίνιο θα σε πούνε, πού είναι αυτό. Πού βόσκει. Πού βόσκει. Εντάξει, νομίζω ότι ο Γυνιακός έχει παίξει τρεις χρονιές στη Β' Εθνική. Εντάξει, δεν λέω. Έγινε γνωστός. Ναι. Στο ποδοσφαιρικό κοινό ξέρει. Άξιος. Ξέρει που είναι άξιος, η ομάδα του. Ομάδες οι οποίες είναι χωριά. Δηλαδή. Γάζορος παλιά. Γάζορος, Επανομές, Μουδανιά. Ξέρω εγώ, πες κάτι. Ο Πλατανιάς. Ο Πλατανιάς χωριό. Α' Εθνική. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα τώρα. Χωριά τώρα. Χωριά. Έγινε εκεί τώρα και ιστορίες. Σε λίγο θα βγει και η πίνδα Κύτρος εκεί. Πει στο Κύτρος τι είναι. Νομίζω ότι και άλλη ομάδα της Πειραιάς έχει ανέβει Γάμα Εθνική. Και άλλη ομάδα. Ο Διαγόρας Σεβαστής. Πότε ανέβηκε Γάμα Εθνική. Φέτος. Από τα μπαράζ. Θα παίξει τώρα. Δηλαδή είναι τέσσερις ομάδες αυτό τον όμιλο. Σε έναν όμιλο που συνεπάρχει ο Ολυμπιακός και νίκη Βόλου. Δηλαδή κατά της ο Άρης και ο Ηρακλής να ανταγωνίζεται τη Σεβαστή, τη Σκεπαστή. την Αριδαία. Την Αριδαία, την Άουσα. Τη Σκίδρα. Τη Σκίδρα. Εντάξει, δεν κατάντησε. Είναι άξι τη μοίρα. Είναι άξι τη μοίρα του και οι δύο. Δικαιολογημένα παίζανε. Κατάντια είναι τώρα εδώ πέρα. Εντάξει τώρα. Εδώ ήρθε ο Παπαθανασάκης, τον πήρε με το ταξί ο γαμπρός μου, τον πήγε στον Τρίλοφο σε ένα ξενοδοχείο και οι άλλοι μιλάνε στα ραδιόφωνα για τον Brexit. Κατάλαβες, ο Ολλανδός και ο Μάνος. Για τον Brexit. Για τον Brexit, τον Brexit. Brexit, Brexit, πώς τα λένε αυτά να πούμε. Κατάλαβες. Νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλή έχει αποδεχθεί το την όλη κατάσταση και καλά κάνει. Το αποδέχτηκε στο δαχτυλίδι, εσύ. Καλά, εγώ πρώτη στιγμή είχα πει ότι δεν το λέω ως δαχτυλίδι, το ονομάζω ως μια αμοιβαία υποφελή συνεργασία. Πώς το πες, γιατρέ. Αμοιβαία υποφελή συνεργασία. Ωραία το πες, γιατρέ. Ωραίος. Ωραία το πες, γιατρέ. Δηλαδή, όταν μια ομάδα έχει την τεχνογνωσία του Ολυμπιακού, ναι, το να συνεργαστείς μαζί της δεν είναι και κακό. Θα έρθει ο Σέμος γενικός αρχηγός, θα κυλήσει και η ομάδα. Από τους πιο συμπαθείς ποδοσφαιριστές. Παπαδόπουλος του Άβελ στήριξε Παπαθανασάκη, κράτησε την ομάδα. Όπως είπε και ο τεράστιος Παύλος Κυριακίδης στη σημερινή συνέντευξη. Τι είπε ο Παύλος? Ότι η ομάδα έχει τη συνοχή, τη συγκεκριμένη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον προπονητή της. Ναι. Ο ίδιος ίσως να είναι και ο καταλήτης για μια επιτυχημένη χρονιά φέτος. Είτε ως full back, είτε ως οχτάρι. Ναι. Νομίζω ότι το 3-5-2 το οραματίζομαι για τον Ηρακλή. Δηλαδή μπορεί να παίξει με τρία στόπερ. Ναι. Μπαρτολίνη που έχει αριστερό πόδι να παίξει αριστερά. Ναι. Κεντρικά για μπάρι. Μπακ ποιοι θα είναι, που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Εμένα μου αρέσει ο Τσότρας πάντων, χάρη. Θεωρώ στα 20 να μπορεί να έχει εξέλιξη ως δεξί στόπερ. Δεξί στόπερ. Συγγνώμη, ναι. Και εξάρι και στόπερ. Φρειάζεται αυτό. Στα μπακ ποιο θα ανέβει, θα κατέβει. Αν πάρει τον Κούρο ή τον Σαραμαντά, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως fullback. Και τον Καραγκούνι. Ή τον Κυριακίδη. Κούρο Καραγκούνι. Στο 1984 ο Κούρο νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Μάλιστα. Με δηλαδή πολύ γεμάτε χρονιέ. Ειδικά στο Ηρακλή να κλέβει τα μάτς. Με τρία χαφ και μπροστά Πασά και Λουκίνα. Πασά και Λουκίνα. Περαιώνει δηλαδή εναλλακτική λύση. Δηλαδή μου το έλεγε και στο καφενείο αυτό, το ότι προτιμά να μπει ο Πασά ω δεύτερο φόρ. Λόγω ύψου, λόγω αριστερού ποδιού. Ναι. Δεν έχει θα την γυρίσει και στα χαφ τα μαρκάρι, θα γίνει και οχτάρι. 0-0, 0-1-1. 0-1-1-1. Δεν έχει και πολλή ποιότητα η Super League. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να δουλευτεί. Και αρέσει σε πολύ κόσμο. Αρέσει. Ναι. Πίσω Γιάννη. Δεν είναι απαραίτητα το 3-5-2 αμυντικό σύστημα. Όχι, οι Ιταλοί το βγάζουν επιθετικά. Είδες πόσους παίκτες πάτησαν στην περιοχή σε κάθε επίθεση που κάνανε και τι γρήγορες πάσεις. Μία-δύο τρίπλα. Βέβαια, σε αυτό το σύστημα δεν χωράει πουθενά ο Λεωζίνιο. Αλλά... Ο Λεωζίνιο. Σαν δεκάρι στα χαφ. Στην τριάδα των χαφ. Ναι, αμέ. Δύο κόφτες και ο Λεωζίνιο δεκάρι. Γιατί όχι. Ναι. Έχει ένα άξονα δυνατό από πίσω. Ο Λεωζίνιο γιατί όχι. Ο Μοντέιρο δεν μπορεί να παίξει δεκάρι αντί για εξτρέμ. Σαφέστατα. Δεν μπορεί να παίξει δεκάρι ο Μοντέιρο και δύο σεντερφόρ. Δεν μπορεί να παίξει ο Πασάς δεκάρι. Και ο Πασάς οχτάρο δεκάρι. Οχτάρο δεκάρι. Μια μέτρια κατάσταση. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Ηρακλής εκεί που όλοι τον είχαν χαμένο από χέρι έχει επιλογές παιχτών. Αν πάρει και 4-5 ποδοσφαιριστές από τη Β' Εθνική καλούς αθλητές. Θα βοηθήσει. Εντάξει. Θα βοηθήσει ο Βαγγέλης. Είτε με διαιτησία είτε με. Δεν θα βγάλετε φέτος τα πανό για τον κύριο Μαρινάκη. Δεν θα διαμαρτυρηθείτε, δεν θα τον βρίσετε. Και έτσι πρέπει. Και να κυλήσει ήρεμα η χρονιά. Να κυλήσει ήρεμα η χρονιά. Για να μπορέσει οικονομικά αφού να βελτιωθεί η ομάδα. Αν δείτε μόνοι σα να πούμε. Ήρθε ο Παπαθανασάκης στη Ρεδεστό, στον Τρίλοφο τον πήγε ο Γιωργάκης. Για ποιο λόγο να κυνηγήσουμε τον ιδιοκτήτη. Πώς το. Για ποιο λόγο να κυνηγήσετε τον ιδιοκτήτη. Οι αυτονομίτες βέβαια λένε να εκπέσει η διοίκηση και να πάει σε διοίκηση πρωτοδικείου. Δηλαδή αυτό λένε α πούμε. Διοίκηση πρωτοδικείου ήταν και ο Τάκης. Νομίζω ότι η λύση δοκιμάστηκε και απέτυχε. Ναι. Παταγωδός.
Ναι. Δεν προκρίνουν τη συγκεκριμένη λύση. Λέει δηλαδή μην πάει κανένας, μην πας Κατσιαμπή, μην πας ας πούμε, πώς το λένε τον άλλο να του τζάρει, μην πας Έμο, μην πας ξέρω εγώ αυτές, να πέσει η διοίκηση, να μην στηρίξει κανένας αυτό να έχει διοικητικά, να εκπέσει η διοίκηση, γιατί άμα δεν έχει άτομα δεν μπορεί να κάνει νομίζω διοίκηση. Και ότι αν ο Ηρακλής ναι. πρέπει να γίνει ελκυστικός ως μαγαζί. Είσαι αντίθετος με αυτό. Καταρχήν θα πρέπει να βελτιώσει τη πρωτοδικείου. Σαφέστατα. Ανευθυνοϋπεύθυνη διοίκηση στην πραγματικότητα. Ανευθυνοϋπεύθυνη. Ναι. Δεν έχει, δηλαδή είναι μια μεσοβέζικη λύση ναι. συγκεκριμένου χρόνου. Δηλαδή είναι με ημερομηνία λήξη. Ναι. Γιατί θέλω να την κάνω, δηλαδή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πρέπει να επενδύσουμε στο ποδοσφαιρικό προϊόν. Να μειώσουμε το άνοιγμα και να κάνουμε τον Ηρακλή πάλι ελκυστικό μαγαζί. Για να μπορέσει να είσαι και για έναν επενδυτή μια καλή λύση. Ερώτηση. Γιατί βρίζουν τον Φουκαρά τον Τσιλιανίδη που πήγε στην Τρίπολη και λένε στην Τρίπολη. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι. Και ο άλλος που πήγε στο Μαρινάκι τον εχθρό τους τον χειροκροτάρε. Το Βέλιο. Αποστολέ μου, αυτό έχει κάνει τώρα... πολλά, αγόρι μου. Ναι, νομίζω... καλή επιτυχία παλικάρι. Εάν θέλουμε. Στο Facebook όλε οι κόμενε. Για μένα προσωπικά. Καλά, οι κόμενε είναι κόμενε, είναι παλίκαρο, όμορφο, ψηλό, δυνατό, όμορφο. Ο Τσιλιανίδης. Τώρα ο παδί του Ηρακλή, τώρα κλάει για τον Κοσμά έχω να πω το εξή. Είναι επαγγελματία. Ψιλοφλόρο είναι. Εντάξει, ποδοσφαιρικά δεν έχασε ρε κλείσει με την απώλειά του. Ναι, ψιλοφλόρο είναι. Για να λέμε την αλήθεια. Τεχνίτη είναι. Βοήθησε, βοήθησε σημαντικά στην περσινή νευραλική χρονιά τη ανόδου. Ναι, ναι, ναι. Που ο Βέλιος ναι. ούτε πάτησε το πόδι στον Ηρακλή τη Β' Εθνική. Ναι. Ήρθε σε μια ομάδα Α' Εθνική. Έφτιαξε το όνομά του. Ναι. Συγχαρητήρια για ό,τι πέτυχε φέτος και τη μεταγραφή του. Έτσι. Από εκεί και ύστερα όμως. Έπαιξε 1,5 χρόνο στον Ηρακλή συγκεντρωτικά. Ναι. Έπαιξε παραπάνω. Τόσο δεν έχει παίξει. Τόσο έχει παίξει. Έχει σκοράρει συνολικά 17 γκολ ναι. στην ομάδα του Ηρακλή. Ναι. Άσχημα είναι. Καλά. Σε 1,5 χρόνο. Εντάξει. Ναι. Έφτιαξε τα στατιστικά του. Κατόρθωσε αυτό που κατόρθωσε. Έπαιξε εθνική ομάδα. Τον Ολυμπιακό, γιατρέ, πώς το βλέπεις. Νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει πάλι. Δεν θα επηρεαστεί από την όλη θεωρητικά αλλαγή. Αυτή που όλοι λένε. Οι εκλογές εσύ που έρχονται τον Οκτώβριο. Δεν επηρεάζουν αυτοί. Ναι. Στο χορτάρι είναι πολύ ανώτερος. Είναι πολύ ανώτερος. Πολύ ανώτερος και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Ναι. Ο δε Παναθηναϊκός είναι με μια δίκηση η οποία είναι και δεν είναι πραγματικά. Ναι, ναι. Είναι πολύ μεταβατική. Ο παδός του Ολυμπιακού, ξέρεις, είναι ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος είναι ο παδός του Ολυμπιακού, να ξέρεις. Και όλη η φασαρία, όλη φασαρία που έγινε είναι γιατί ο Μπρουτόταυρος απεχώρησε από το Sky. Και έχουν δουλειές να κάνουν αυτοί. Έχουν δηλαδή εκκρεμότητες όσον αφορά το Sky. Και γι' αυτό ξέρει πολλά. Και ο λόγο Θωμαίδη που μαθαίνει ο Κυριάκος πολλά. Δηλαδή ήταν κολλητοί αυτοί. Εντάξει, τώρα υπόψη, να σου πω την αλήθεια: ο Παναθηναϊκός, σαν σωματείο, θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει. Και είναι και πολύ ύποπτη η τοποθέτηση του Προέδρου του Παναθηναϊκού στο να φύγει από τη συμμαχία των τριών και να πάει, ας πούμε, με την πλευρά του Ολυμπιακού. Αυτό είναι για ένα Παναθηναϊκό. Αντώνης Νικοπολίτης λοιπόν εδώ εξηγεί ναι. πράγματα για καταστάσεις. Άσε, τι να εξηγήσει ο Νικοπολίτης, άσε με τώρα. Να εξηγήσει ο Νικοπολίτης. Νομίζω ότι MVP της Πορτογαλίας είναι ο Σάντσες. Ο Σάντσες κάνει δηλώσεις MVP, σωστό. Τι να πει ο Νικοπολίτης τώρα, όλοι αργεί στο λόγο. Και χωρίς φαντασία κάνει τώρα ανάλυση ο Νικοπολίδης. Άσε τώρα Νικοπολίδης. Μπορεί να γίνει μεγάλος προπονητής. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Καταρχήν ο Νικοπολίδης και κεδιάζει. Δεν μπορεί να μιλήσει στον παίκτη. Τι άπει στον παίκτη, δηλαδή. Και δεν γίνεται. Ωραίος άντρας είναι, μπορεί να παίξει ηθοποιός λοιπόν. Σε βουβό κινηματογράφο. Προπονητής θερματοφυλάκων μπορεί να γίνει. Σπουδαίος θερματοφύλακας, εγκεφαλικός κατά από τα δοκάρια. Και άρχισε να ξεκινήσει την καριέρα του. Ναι, έμεινε στη σκιά του Βάντζη. Πολύ ωραίος θερματοφύλακας. Ξεκίνησε να παίρνει θέση. Θερματοφύλακας που έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Στην εθνική ομάδα με τις πολύ καλές τοποθετήσεις και ψυχραιμία του. Δηλαδή, ο Νικοπολίδης δεν ήταν ο τερματοφύλακας ο εντυπωσιακός. Με τα τρομερά προσόντα τα σωματικά. Όχι, ούτε ο εντυπωσιακός. Ήταν ο τερματοφύλακας όσο περνούσε ο καιρός, ορίμαζε και ήταν τερματοφύλακας πολύ καλής τοποθέτησης. Μια μετεξέλιξη στο Ατματζίδη δηλαδή. Βέβαια, ο Ατματζίδης ήταν και πιο γρήγορος χαμηλά. Ήταν και πολύ πιο λίμπερο. Ήταν και πολύ πιο έξω από την περιοχή. Ήξερε και πολύ μπάλα. Έβγαινε γρήγορα σαν στόπερ. Κατάλαβες, στην αντεπίθεση του αντιπάλου, όταν έπαιζε ο Μπάγεβιτς ψηλά, έκανε πολύ καλή δουλειά ο Ατματζίδης. Αλλά ο Νικοπολίδης να μιλήσει για μπάλα, να αναλύσει, να πει λεπτομέρειες. Σε παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζω το κανάλι, φίλε, δεν μπορώ. Σαν τερματοφύλακα να τον δω, τον θαυμάσω. Τον θαύμασα από τα 30 του και μετά, από τα 29 του και μετά. Τον θαύμασα σαν τερματοφύλακα. Εξάλλου οι τερματοφύλακες. Δεν έχει και πολύ μυαλό, δεν μπορεί να έχουν να κάνουν τους προπονητές. Ποιος τερματοφύλακας έγινε προπονητής? Κανένας. Πες του μακάκα που κουβαλάς εκεί, για σένα λέει, ότι αν θέλεις Έλληνες είναι χειρότεροι. Ρώτα το Χάνορ σου, μόνο στην Ελλάς
Μικρό ψάρι τρώει το μικρό. Ούτε κατάλαβε τι είπε ο ίδιος. Χάθηκε στη μετάφραση. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος τώρα. Φοβερός. Ναι. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Δεν κατάλαβα τι είπε, ρε γαμώτος. Ούτε εγώ. Φίλε, πραγματικά δεν καταλάβαμε γιατί διαμαρτύρεσαι. Καλημέρα σας. Να πάει τελικό η Πορτογαλία με ισοπαλίες από την αρχή έδινε 600 απόδοση. Ένας φίλος το έριξε 10 ευρώ. Θα είναι κρίμα να μην κερδίσει. Ναι, μακάρι να τα πάρει. Ποια ενίσχυση, ο 779. Τα Τρίκαλα με Χασομέρι και άλλους 4 παίκτες Β' Εθνικής. Ο Απόλλων το Ρωμάνο, ο Όφτη 41 καλά, τον Κιάσο. Πήρε και τραβάνι, το Ροφεράρι περιμένουν ό,τι θέλει ο Αναστό. Καλά. Παιδιά, δεν λέω ότι υπάρχει κόντρα. Υπάρχει μια φιλοσοφία διαφορετική του Καρυπίδη και του Αναστόπουλου. Όσοι είστε Αριανοί και ακούτε, θέλω πραγματικά με ποιον είστε, με ποια φιλοσοφία είστε. Όχι με ποιον είστε, είναι, θα το θεωρήσουν δικαστικό. Να χτίσει ο Αναστόπουλος την ομάδα ή ο Καρυπίδης. Ή ο Καρυπίδης. Εγώ θα έδινα τα κλειδιά στον Αναστόπουλο. Πραγματικά. Ο Καρυπίδης είναι τσακάλι σαν επιχειρηματίας. Άσε Μαρινόπουλη και ιστορίες, 37 χρονών είναι μεγάλο μούτρο να πούμε. Είναι μεγάλο μούτρο. 37 χρονών ο άλλος μένει με τη μάνα του και τον παπά λοιπόν, του. Λοιπόν, εδώ βλέπω. Ναι, άκου τώρα. Πώς είναι το μούτρο. Μεταφράσουμε, Πορτοχάλια ή Πορτοχαλία. Ναι. Είναι μούτρο. Εγώ σε θέματα επιχειρήσεις και τα λοιπά δεν μπορώ να τολμήσω να τον κοιτάξω στα μάτια του Καρυπίδη. Καρυπίδη, άκου τον Αναστόπουλο και οι Αριανοί στηρίζουν Καρυπίδη ή Αναστόπουλο στο χτίσιμο του Άρη. Διάλειμμα και πάμε σε γραμμές. Κάνει το, λάθος, κάνει το λάθος ο Μπάκο δεξής, αλλά και ο Καρβάλιο αργά πάει στη φάση επάνω. Ε. Γιατρέ, είδες τη φάση ξανά. Ο Καρβάλιο, ο αμυντικός σκάφος, ο καθαρός, ο Μαύρος, ο 14, αργά πήγε πάνω. Δηλαδή έκανε ένα βήμα, δεύτερο, ξανακοντοστάθηκε. Δεν έκανε αυτό το σπριντ να φύγει πάνω στο Λεβαντόφσκι. Θα κάνει πέναλτι. Ναι, μπορούσε να κάνει και πέναλτι εκεί πέρα. Σωστό. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Άθλιος ο Ρονάλντο για άλλο ένα μάτς. Προχωράει προς τελικό. Αυτό είναι προς όφελος του Σάντος. Πώς έκανε και δηλώσεις. Λέει δεν ο Ρονάλντο, λέει όλη η ομάδα. Εδώ ο Σάντος παίρνει γαλόνια. Γιατί λέει εγώ κύριε, ισοπαλία, ξεισοπαλία. Την πήγα την ομάδα χωρίς Ρονάλντο. Πεθαμένος ρε. Ένα σουτ πεθαμένο. Μια παλιά μακρινή κάθετη. Πήγε να την κάνει απευθείας, πήρε αέρα. Έχασε το κοντρόλ. Μια άλλη φορά εξ αριστερά, αντί να τη γυρίσει, πάει κάνει σουτάρι στο πλαϊνό δίκτυο κτλ. Ένας ανύπαρκτος Ρονάλντο. Έτσι. Λοιπόν. Να ακούσουμε τον κόσμο. Ναι, δεν έχουμε. Ένα μισό λεπτό να γεμίσουν οι γραμμές. Και φυσικά έχουμε μείνει κατάπληκτοι από Πέπε και από Μπουάντεκ. Δηλαδή αυτοί οι δυο είναι ο ορισμός του στόπερ. Γενικά οι εθνικές ομάδες αναδεικνύουν στόπερ. Έτσι. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλημέρα. Αριανή Αναστόπουλο ή Καρυπίδη. Στα ίσια. Στα ίσια δεν έχει τώρα. Έφτασε ο Άρης ένα σημείο να κάνει μια ομάδα να ανέβει από το Δεκέμβριο. Περιμένω τον Χρυσαυγίτη τον Αριανό. Καλημέρα. Μάκης. Ναι. Έλα, ο Μάκης, το κατάλαβα. Καλημέρα. Αυτή τη φάση λέω εδώ. Έκλεισα το κοβροστέρι γι' αυτό. Τι είπε, κάνει ο Νικοπολίδης. Και κερδίζει. Ενώ ο προπονητής της ομάδος και κερδίζει και φτύνει. Μαζί όταν μιλάει. Ποιος? Για τον Αναστόπουλο. Ο Αλεανατόρ σας. Ο πελάτης σας έχει. Πελάτη μας έχει. Σαν παίκτη και σαν προπονητή. Γιάννενα. Καλυθέα. Ναι. Ολυμπιακό. Ανατρεχιάσαμε. Πελάτης. Πού μας είχε σαν παίκτη. Σαν παίκτη, πού σας είχε. Ναι. Πού σας είχε σαν παίκτη. Ναι. 78-79 πήρε κύπελο με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο. 79-80. Πρωτάθλημα με Ολυμπιακό. 80-81 πρωτάθλημα με Ολυμπιακό. Καραϊσκάκια ανάποδα ψαλίδια. Πώς? Βρε αυτή στα πόδια σου. Αυτή στα πόδια σου. Έρχεται προπονητή στην Καλυθέα, σου πατάει τρία γκολ εδώ μέσα. Πάει προπονητή στα Γιάννενα, σου πατάει τρία γκολ εδώ μέσα. Έρχεται με την Κέρκυρα, σου παίρνει πόντο εδώ μέσα. Έρχεται με την Κολοπετινίτσα, με την Πλατανιά, σε παίρνει πόντο εδώ μέσα. Πελάτη έχει ο Αναστόπουλο. Και ρίχνει πελάτη μετά τη ομάδα. Ποια ομάδα έριξε? Ξέρω εγώ. Καμία δεν έριξε. Καλυθέα δεν έριξε. Όχι. Έρχεται με τον Όφη. Πέρσι, ναι. Διαλυμένος όφη σε πετάει τρία γκολ. Τι να πεις για τον Αναστόπουλο εσύ. Τώρα δεν μίλησες όμως εσύ σαν παίκτη, δεν σύγκρινες Νικοπολίδη και Αναστόπουλο σαν παίκτη. Όχι. Σύγκρινες με για την ομιλία τους. Τι σχέση έχει γιατί... ο Αναστόπουλος με τον Νικοπολίδη. Ο Νικοπολίδης είναι σαν ένα φοβισμένο παιδί συνεσταλμένο να παίξει σαν τον Κλούνεϊ να πούμε. Εδώ τι κάνει ο Ρονάλντο.
Τι να κάνει ο Νικοπολίτης, ντε και καλά, επειδή έπαιξε στον Ολυμπιακό, να τον κάνουμε προπονητή. Δεν είπα εγώ ότι θα γίνει προπονητής. Τι είπες, πώς μιλάει, το σύγκρινες πώς μιλάει. Πώς μιλάει. Και βιάζει. Έχει το έπος του Χαϊδαρίου. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ όταν πας σε ένα καθηγητή, ας πούμε, και κάνει μάθημα και αρχίζει και βιάζει. Δε αγελάς. Εδώ με έστειλε εμένα ο Τερλίκας σε μια παιδίατρο, η οποία η γυναίκα είναι φανταστική. Και άρχισε και βιάζει και κλείνει και το μάτι και είχε ένα τικ. Πάει και ο Κουλιανός, αρχίζει και πιάνουν τα χέρια, το διώχνει. Άσε τώρα ρε φίλε. Σταμάτα μωρή σαλιάρα. Να κάνει τώρα, να κάνει τον προπονητή τώρα, ο άλλος δεν πάει να μιλήσει. Πλάκα δεν με κάνει. Άσε μας τώρα, ευτυχώς που δεν περάσανε οι κομμουνιστές σήμερα. Τι κομμουνιστές? Οι Πολωνοί. Ναι, αλλά οι κομμουνιστές, οι κομμουνιστές κάνουν στην Ελλάδα πάρτι ρε φίλε. Κυβερνάνε και έχουν διαλύσει το εργατικό δίκαιο ρε, πλάκα κάνει. Μπράβο στο μεγάλο Σάντος τώρα. Να. Τώρα μη μας λες τώρα. Σαντόσκυλο. 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 Όχι ρε, έτσι σου λέω να αρχίσει να λες πάλι, να κάνεις να λες. Ωραία, τι τάκι είναι αυτό που έκανε ο security. Σαντόσκυλο. Σε έκλασε κανονικά. Τι σαντόσκυλο. Όχι, μην λες βλακίες ρε, μην λες βλακίες και με συγχύεις τώρα. Και παρακαλά το Σάντος και πρώτη σελίδα ο Σάντος. Και παρακαλά να μόνο σου τα έλεγες ρε, τελείωσε το συμβόλαιό του και μετά έφυγε. Άσε τις αηδίες. Τώρα που τον παρακαλάτε να έρθει, ο Ζαγοράκης ψιστήρι και τέτοια, έλα Σάντος. Άρη, τα ξέρεις όλα βρε. Τι τα ξέρω όλα. Ο Ρονάλτο βάρισε πρώτος πέναλτι. Ναι, ο Ρονάλτο. Μ' αρέσει που τα βρήκες όλα τα πέναλτι. Και ποιος περιμένατε να βάρεις πρώτος ρε παιδιά? Κοίταξε, στο Champions League βάρεσε τελευταίος. Τελευταίος βάρεσε. Ναι. Εκεί ήταν βλακεία. Τι είναι το σωστό? Αφήνεις τον Ρονάλντο να βαρέσει τελευταίος. Α, λες... Μπορεί να έχει κρυθεί το αποτέλεσμα ήδη. Ναι, μπορεί. Λες, γιατρέ, τι λες. Λογικά είναι να βαρέσει πρώτος. Γιατί παίρνει... Παίρνει ψυχολογία η ομάδα. Ένα 95% παίρνει προβάδισμα, λέμε η ομάδα. Δηλαδή λες ότι τους καλούς... Μάκη, λες ότι τους καλούς σουτέρ τους βάζουμε στην αρχή. Και μετά βάζουμε τους βάλους. Δεν βάλεις στο τέλος. Στο τέλος, αν βαρέσει το τελευταίο πέναλτι, τι ψυχολογία να δώσει, δηλαδή, σε ποιον. Ναι, άρα εδώ ήταν το σωστό, λες. Με το Σάντος. Εγώ ναι, συμφωνώ εγώ με το Σάντος. Καλά έκανε. Ύστερα κάτι τελευταίο τώρα, μετά σε δώσω το μικρό λίγο σε θέλει. Ναι, ναι. Του χρόνου έρχεται και άλλη ομάδα από την περιφέρεια, έτσι. Ποια? Η ΑΠΕΛ. Η ΑΠΕΛ. Ναι. Ανεβαίνει... Η άλλη ομάδα του Χοντρού. Ανεβαίνει β' Εθνική, λες. Βέβαια, θα δω και μετά θα φέρει το Βέλιο εδώ πέρα δανεικό στην ΑΠΕΛ. Και μετά θα το κάνει. Σε ΑΠΕΛ, ΑΠΕΛ. Το Βέλιο. Θα τελειώσει την καριέρα του στον Ηρακλή πάλι. Ναι, κοίταξε, τον Τσιλιανίδη τον βρίζανε οι Ηρακλειδείς. Πού πας ρε κοπρόσκυλο, αλήτη να φτάσεις τα πόδια σου. Κακός και στο Βέλιο που πήγες στο Μαρινάκι, Απόστολε, καλή είπε στα διοδρομία. Απόστολε. Δεν ξέρω τι τον κάνανε αυτόν τον κύριο. Ποιον? Αλλά σήμερα μου την έδωσε στα νεύρα αυτός ο κύριος. Ποιος? Βγαίνει να κάνει ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ποιος? Και αρχίζει και μιλάει για τον Ζαγοράκη. Ποιος? Ο Τσιλιανίδη, πώς τον είπατε ο ρεπόρτερ? Τσιρβίνης. Ο Τσιρβίνης. Τι είπε? Και κάθεσε και μιλάς για τον Ζαγοράκη πρώτα. Τι είπε? Ήτανε και τι δεν έκανε. Τίποτα, δεν μίλησε ποδοσφαιρικά. Α. Μίλησε για αυτά που έκανε. Α, κάνε και τώρα που αυτά σας φάγανε, βρε Ηρακλειδής. Αυτά σας φάγανε. Δεν το άκουσα το ρεπορτάζ, δεν το έχω γνώμη. Στο ραγκάτσι βγήκε, στο ραγκάτσι. Και κάθεσε και μιλάς πρώτα για τον Ζαγοράκη. Για ποιο λόγο έκανε αναφορά στο Ζαγοράκη? Δεν μου λες τώρα, εσύ σαν ουδέτερος παρατηρητής. Πώς βλέπεις τώρα τον Καρυπίδη να φέρνει τη Βέρεια στον Άρη, τους Ισπανούς κτλ. Και ο Αναστόπουλος να λέει αμάν που έμπλεξα. Λέγε. Τι να πω ρε εσύ για τον Άρη τώρα, άσε τον Άρη τώρα. Στα πει ο Θόδωρος αυτά. Ο Θόδωρος. Ναι. Δεν μου λες, εσύ είπες εχθές πότε έχασε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Όχι σε μπάσκετ. Και σε μπάσκετ είπες. Που κέρδισε. Ο Ολυμπιακός το πήρε. Που ήταν στην κόντρα, ποιος θα το πάρει. Όχι. Για λέω πότε πρωτάθλημα. Πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα σε μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο και εμπλεκότανε να το πάρει από τον Ολυμπιακό αυτό. Το 92. Ναι. Στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό ήταν στο τελικό. Μια φορά. Βγήκαμε τις κάλτσες. Που βάρε τη χαστή και ο Σιγάλα. Αυτό ήταν, Μάκη μου, ήταν το 94. Το πρώτο πρωτάθλημα, το τελευταίο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ το 1992. Ναι. Ήταν που έγινε την τετράδα ΑΕΚ Άρης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που κέρδισε Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ με τον Μπρέλεβιτς να ρωτάει τι να κάνω coach, τι να κάνω coach. Ναι. Και μετά πήγε η σειρά στο 3-1 και ξεκίνησε από τον Πειραιά και έληξε 4-1 και καλό πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ το 1992. Ναι. Τη χρονιά της ΝΑΤ. Και το 95 δεν ήταν, 96. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελικό το 94 με τον Ολυμπιακό και το έχασε.
Ναι. Το 95 έπαιξε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το 96 πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν κερδίσατε ένα τον Ολυμπιακό τίποτα. Το 97 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Το 98 με, το πήρε... με την τελευταία το 3-2 που έγινε κάτω. 3-2. Το 3-2 που βγήκανε με τις κάρτες που πήρε αυτό την ομάδα. Ήταν, αυτό ήταν το 93-94. Α, μπράβο, εκείνο. Που χτύπησε ο Σιγάλας Χαστούκι στο Πρέλεπτς και του πήρε την μπάλα. Στην τελευταία επίθεση που έδωσε 5 δευτερόλεπτα. Με Όλτερ Μπέρι ο Πάουκ. Δεν κατέβηκε με τις κάρτες. Βγήκαν οι παίκτες του Πάουκ χωρίς κάλτσες για να τελειώσει ναι, το μάτς. Ναι, μόνο και μόνο για να γίνει το... Όταν έδεσε το αντιαθλητικό εκεί πέρα, το 70-65, εκεί ήταν τελευταίο που βγήκε ο Ιωαννίδης και είπε μη λέτε Βούλγαροι και τέτοια. Εκεί δεν ήτανε. Εδώ θυμάμαι το μάτς. Α. Την ίδια χρονιά ήταν μια μεγάλη εκδρομή που ο Πάουκ έχασε το πλεονέκτημα έδρας. Με το Στογιάκοβιτς. Το Στογιάκοβιτς ήταν το 97-98, ημιτελικός. Και μετά τελικός είναι το Παναθηναϊκό του Ράτζα. Το πήρε ο Παναθηναϊκός. 3-2. Κατάλαβες. Και γιατί δεν βγάζεις τον Κούδα. Γιατί δεν βγάζεις τον Κούδα που πήγε και είπε ότι μας κλέψανε. Να το ρωτήσεις ρε Γιώργο, γιατί μας κλέψανε. Πες από πού σε κλέψανε. Και τα λες μόνος σου, δεν τα ξέρεις. Ποιος τον έκλεψε. Ο Κούδας δεν βγήκε και είπε μας κλέψανε πρωταθλήματα και κύπελα με τη μεγάλη ομάδα. Δεν το είπε. Εκτός αν το αναιρείς. Ναι. Αυτό λέω, ναι, δεν το άνερω. Λέω, ο ΠΑΟΚ πόσα όταν πήρε δεν εμπλεκόταν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εμπλεκόταν ρε παιδί μου, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το 76 το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ήταν η βασική του ανταγωνίστρια. Ναι, το 85, 85 ήταν του Βαρδινογιάννη ο Παναθηναϊκός. Ναι, ο μεγάλος ανταγωνιστής, αυτό λέω. Δύο χρονιές. Ναι. Αυτό. Εγώ δεν σε είπα τίποτα άλλο. Και λέει ο Κούδας, ερχόντουσαν οι παίκτες και με λέγανε πες στον κότς. Να μας προστατεύσεις ρε Γιώργο, λέει, μας βαράνε, ξέρεις πως βαρούσαν αυτοί. Σαν τους Αργεντίνους και τους Ουγγουανούς ναι. Βαρούσανε τότε. Και λέει τι να πω, λέει. Πρέπει να κερδίσετε και τη διαιτησία, αυτό τους είπε. Ο Γιώργος, τους είπε τους πέντες. Ο Παντελάκης. Ο Γιώργος ο Κούδας πήγε τον είπε ρε πρόεδρε λίγο προστάτευσέ μας και λέει τι να σε προστατεύσω, λέει, δεν βλέπεις. Προσπαθήστε να κερδίσετε και αυτούς. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Κατάλαβες. Καλώς. Άντε πάει. Τα λέμε. Επόμενος. Καλημέρα. Κύριε Αρτόπουλε. Έλα φίλε. Κύριε Αρτόπουλε. Παρόν. Μ' ακούτε. Βέβαια. Δεν μου λέτε. Μάλιστα. Όταν ο βασιλιάς έχει μια αυλή. Ναι. Το πρόβλημα είναι ο βασιλιάς ή η αυλή του. Ο βασιλιάς που δεν ξέρει την αυλή. Θα να ρωτάω. Το πρόβλημα είναι ο βασιλιάς ή η αυλή του. Ο βασιλιάς. Το πρόβλημα είναι της προσάρμοσης του. Όταν φτιάχνεις αυλή και βάζεις υλικά τα οποία είναι αποτυχημένα. Λοιπόν, ένας φίλος, συγγνώμη λίγο Θοδωρέ, ρωτάει για εφημερεύον οφθαλμολογικό στο Ιπποκράτιο σήμερα. Ιπποκράτιο είναι. Ναι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν φτιάχνεις αυλή με λάθος υλικά, θα έχεις κακά αποτελέσματα. Δηλαδή, πού θες να τα καταλήξεις. Όταν παίρνεις ένα μεγάλο σαν τεχνικό διευθυντή, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται από μόνος του και αυτοαναγγέλλεται από μόνος του χωρίς ανακοίνωση της ΠΑΕ. Όταν στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται και έχει φέρει το Γάλλο ο κύριος Ελευθερούτης. Εδώ γελάνε και οι πέτρες που λέει και ο Νικόλας ο φίλος μου. Ο Ελευθερούτης ε! Όταν εμπλέκεται ο κύριος Ελευθερούτης ο οποίος φεύγει από γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης και πάει η πρώτη χρονιά τελευταία χρονιά του κυρίου Αρβανιτίδη και νυν καινούργια χρονιά του κυρίου Καρυπίδη στη Βέρεια. Μπορείς να φτιάξεις κύριε συνονόματε Καρυπίδη αυλή και να διοικήσεις τον Άρη με υλικά του παρελθόντος σαν τον Ελευθερούδη. Δηλαδή διώξαμε το Χοντροκόλλη ο οποίος έκανε τα αποδυτήρια άνω κάτω και έστελνε μηνύματα εκεί που τα έστελνε. Άρχισαν να ξαναεμφανίζονται τα φαντάσματα του παρελθόντος. Αυτό είναι. Και εσύ με ξαναπαίρνεις κύριε Καρυπίδη τον Ελευθερούδη. Σε λίγο θα δεις και τον Κόντι να έρχεται.
Ελληνικά, αν το βάλει στον Ελευθερούδη να κάνει συζήτηση με έναν άνθρωπο, να μην σε πω παιδάκι, να σε πω άνθρωπο, δεν θα μπορέσει να καταλάβει άλλος άνθρωπος τι λέει ο κύριος Ελευθερούδης. Και πρόσεξε, εγώ ξέρουν ποιος είμαι, ξέρουν το επιθετό μου και βγαίνω και τα λέω ανοιχτά. Τους προκαλώ δημόσια. Στο δικό σου το βήμα. Ό,τι ώρα θέλουνε, όποια μέρα θέλουνε, ας έρθουνε μαζί να με αντιμετωπίσουν είτε τηλεφωνικά είτε εκεί μέσα στο στούντιο σε σένα και να μου πούνε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα λέω εγώ. Γιατί ξανακάνουνε στον Αναστόπουλο την ίδια τρίπλα που του κάνανε. Πρόσεξε τώρα τι θα σου πω. Οι ίδιοι όταν ανεβάζει με το κόλ του Βελόνι τον Άρη από τη Β' στην Α. Και δεν του ανανεώνουν το συμβόλαιο. Αν ψάξεις να βρεις ποιοι ήταν τότε οι νυν διοικητικοί παράγοντες στον Άρη, εμπλέκεται πάλι ο κύριος Ελευθερούδης μέσα τότε εκείνη την εποχή. Και πάμε τώρα να μην αφήσουμε τον προπονητή να φέρει ποδοσφαιριστές και να φέρουμε να πούμε το μισό κουπέ του Ρέτζης Καρζίνο. Δηλαδή κάνεις τι καλά τώρα ρε φίλε. Θα πάω να παίξω εγώ μπάλα με τον Νέτο, με τον Χαβίτο, με τον Γκόκε, με τον Σόκε και με τον Μόκε. Καμιά βίδα στο καφενείο μπορεί να παίξει με αυτούς. Λοιπόν, μπάλα, φίλε, μισό λεπτό. Παίξανε αυτοί στον Άρη, δείξανε τι δείξανε, κάνανε τι κάνανε, προσφέρανε τι προσφέρανε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία της, το καλό. Στην ευχή της Παναγίας. Εδώ πάνε να δημιουργήσεις μια καινούργια ομάδα η οποία θα ανέβει στην Άλβα Εθνική μετά από 3 χρόνια, 4 χρόνια αποτυχημένα να πούμε που πήγε η ομάδα στα Τάρταρα και θα πας να κάνεις μια προσπάθεια καινούργια από την αρχή. Δεν μπορείς εμένα τώρα ξανά να με φέρνεις να πούμε άνθρωπο ο οποίος δίνει εντολές και λέει πάρε το Τισό. Ποια Τισό, τη Μαντάμ Τισό πήραμε πέρα στο κέρινο ομοίωμα. Κάτω να γενικό διευθυντή. Και ξεκίνα και αρχίνα να μην του φέρνεις ποδοσφαιριστές τώρα πάλι. Δηλαδή με τι να παίξει ο center back στη Β' Εθνική. Με το Σαμαρά. Καλός χρυσός, καλό παιδί. Αλλά δεν στρίβει ρε φίλε. Δηλαδή να τον φέρω και στην Α. Ραούλ, μπράβο. Ραούλ, μπράβο. Ακούδω. Ο Παπαδόπουλος του Άβελ να πει να παίξει στον Ηρακλή, να τους περνάει αυτός. Ακούδω. Ραούλ, μπράβο. Φεύγει από τη Βέρεια και πανηγυρίζουν όλοι οι παίκτες στα αποδυτήρια. Εσύ Κωστή τώρα, κάθε καλά ρε φίλε τώρα. Έφυγε στα μισά της χρονιάς από τον Άρη. Πήγε στη Βέρεια υποτίθεται για να τη σώσει με τη λογική την οποία έχουν κάποιοι αυλικοί γύρω από τον Καρυπίδη. Λοιπόν, και όταν έφυγε ο Ραούλ Μπράβο, η ομάδα σηκώθηκε 7 φορές επάνω στη Β' Εθνική. Σταμάτησε να βάζει τον άλλο να πούμε που χρωστάει ακόμα τα 700 χιλιάρικα, δεν τα έχουμε δει. Και έπαιζε η ομάδα μπάλα και κέρδισε με 5 και με 6-0. Τι να τον έχω δηλαδή, να κοιτάει εσένα στα δημοσιογραφικά θεωρία και να πασάρει στην ένα και να χαιρετάει στην τρία. Αυτό έκανε αυτός. Έπαιξε μια χρονιά την πρώτη, βγάλε 10 γκολ. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε ρε φίλε τώρα. Δηλαδή πάλι στον άλλο θα βάλουμε τρίπλα. Ποιον θα μας εμφανίσει ξαφνικά να πάρει τη Διάνα Αναστόπουλος. Γιατί έχω και υπόψη μου ποιον μπορεί να φέρουν αυτοί οι προπονητοί αν πάρει τη Διάνα Αναστόπουλος. Το Τζιόλι θα φέρουν, ρε. Τη γλύφτρα, ρε. Τη γλύφτρα, ρε. Γλύφτρα, ρε. Τον έχουν έτοιμο. Γιατί με πρόλαβες. Τον έχουν έτοιμο. Και σου ξαναλέω, θυμίζω τη χρονιά που ανέβηκε ο Άρης με τον κόλ του Βελόνι μέσα στο Εγάλαιο. Ποιοι ήταν οι διοικητικοί παράγοντες στον Άρη, θυμάσαι. Κύριοι. Κύριοι! Λοιπόν, υπήρχε μέσα στο διοικητικό παραγωγικό μέρος του Άρη τότε ο συγκεκριμένος κύριος που ξαναεμφανίστηκε. Ποιος Ελευθερούδης δεν τώρα, ρε. Η πλάκα είναι οι σουπεράδες που λένε εμείς το παρελθόν ποτέ πίσω όλοι. Πού είστε, ρε. Ορίστε, πώς είπατε. Οι σουπεράδες, λέω, ρε, δεν λέγανε εμείς το παρελθόν που έχουμε διαγράψει. Στην κερκίδα, στο γήπεδο, στις παράγοντες αυτά, πού είναι ρε που διαγράψατε. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι θα γίνει για να κλείνουμε, να παίρνει κι άλλος κόσμος την αμαρτία να τους κρατάμε συνέχεια για τους πρίσμους άνθρωπους. Ή θέλετε να πάτε μπροστά το σωματείο, ή αν δεν το θέλετε το σωματείο να το πάτε μπροστά, βαρέστε το μια ολική διάλυση, να τελειώνει η ιστορία,
Δεν θα βγάλουμε να πούμε οι 35άριδες και μετά 40άριδες. Δεν θα βγάλουμε καρκίνο στα 43 μας και 44 και 45 μας. Γιατί εσείς θέλετε να κάνετε το κομμάτι σας εκεί πέρα πάλι και να αρχίζει να κονομάει πάλι μια παρέα από DRBET 842, GOLBET 592. Αν έπαιξε το Arout να πούμε η φανέλα 4 ή αν χτύπησε το κόρνερ το σορτσάκι που γράφει διαφήμιση Best of, ξέρω εγώ, ή δεν συμμαζεύεται. Αν θέλετε να το καταδείξετε τον Άρη τέτοιο σωματείο, βγείτε να το πείτε ανοιχτά, πάρτε μια διαφήμιση να πούμε στη φανέλα, όχι το στοίχημα μπροστά, βάλτε 3-4 εταιρείες στοιχηματισμού, ονομάστε το γήπεδο να πούμε στοίχημα Κλεάνδης Βικελίδης, να τελειώνει η ιστορία, να ξέρει και ο κόσμος τι του γίνεται, και αφήστε τώρα πάλι τις ιστορίες που ξεκινάτε τώρα πάλι. Ρε Ελευθερούδη, άντε ρε αγόρι μου, πάρ' το τρένο και φύγε από την Ιδωμένη επάνω, άνοιξε ο δρόμος τώρα. Τους πήρανε ψυχαδρομετανάστες οι Ριζέι, πάρ' το τρένο και παίρνα στα Σκόπια. Φτάνει ρε Ελευθερούδη που ξαναεμφανίστηκε στον Άρη τώρα πάλι και στο λέω ανοιχτά εγώ. Κάτσε να δεις τον Κόντι με το Σαωρίδη, είπα χθες κάτι και αμέσως πήραν τηλέφωνο εμείς και αυτό και αυτό κάνω. Σαωρίδη εχθές εγώ μπροστά μου. Κάνω μήνυση, τι μήνυση θα κάνεις. Εγώ μπροστά μου το Σαωρίδη και λέει τι τον είπες λέει πάλι. Του λέω ρε Γιάννη αφού τα έφαγε, δώσε και σε εμάς μερικά, έτσι τον είπα. Εντάξει τα ιδιωτικά σας, όχι. Εντάξει, ναι κόμπηκες, όχι, εντάξει. Εγώ τον Σαωρίδη το θεωρώ άμπαλο, τον έχανε ο Κό και πλάκα, μια κερκίδα η οποία ηγείται ο ίδιος, φαρούσαν παλαμάκια και ο Κό και ήταν έξω από την περιοχή. Και του δίνανε 800-900 και κουμάντο έκανε ο Σαωρίδη στη διοίκηση. Άρα είσαι άμπαλος κύριε, εγώ δεν θέλω να γίνω πονηρός. Είσαι άμπαλος! Καλημέρα! Ναι! Έλα Γωστή. Πού είναι το οφθαλμολογικό ρε? Είπαμε Ιπποκράτιο. Το δώσαμε. Ιπποκράτιο. Ωραία. Να πάτε εκεί πέρα, όσοι έχετε θέμα. Κάτι μπορεί να γίνει. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Έλα Γωστή, καλημέρα. Τι είναι ρε, τι έγινε? Έλα καλλιτέχνη. Τι έγινε καλλιτέχνη, επαναστάτη, Ηρακλήδια, τι έγινε? Καλημέρα. Τι λέει το λάβαρο της επανάστασης? Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ αυτών των μικρομεσαίων ομάδων. Ναι. Κάτι αναγέννης Καρδίτσας, κάτι Λαμίες. Ναι. Με γεμάτα γήπεδα πάντα. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ομορφιά της Β' Γ' Εθνικής. Να ναι. Περνάει από μέσα ναι. Από τη Λαμία ο Εξάρης. Ναι. Και να κόβει βαθμούς. Α, ναι. Εσύ τι κάνεις? Τι κάνω? Σαν εγώ ναι. Πέρσι όλους τους πήρα. Ποιους? Μέσα έξω. Ποιους, ρε? Το 14-15. Τη Β' Εθνική. Μπράβο. Πανηγύρισες εκεί στην Αγίου Δημητρού, έβγαλες. Όχι, δεν πανηγύρισες. Καπνογόνα τέτοια είχαμε που πήρες, ξέρω εγώ, τον Ηρακλή Ψαχνών. Γιατρέ, να μιλήσω μαζί σου. Ναι, να μιλήσεις με τον γιατρό, ρε φίλε. Ό,τι θέλεις. Ναι, για πες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω από τα τρίγαλα πόλων Σμύρνης με Σχετραβάνη, με Κάσο, Ρωμάνο. Καλά, καταρχήν και μόνο πήρε Τζάκσον Μαρτίνες, ένα τρομερό φουλμπάκ αριστερό από την ναι. Καλυφαία, τα τρίγαλα. Πήρανε Γιώνε Πίντο, έχουν πάρει Χασομέρι, ναι, ναι, είδα. Έχουν κρατήσει Ριζογιάννη. Έχουν μια δεμένη ομάδα του Πανθρακικού πήρα. Ναι, ναι, Σαρακατσάνο ναι. Πίσω στα στόπερ. Ο Χιώτης έφυγε όμως. Δεν πειράζει, πήγε στον Απόλλωνα. Ναι. Κάσο, Σχιατραβάνη, Ρωμάνο έχει εκεί πέρα στο Ένα Γίδη. Σχιατραβάνη δεν θα τον ήθελε τώρα στον Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι δυστυχώς είναι γεννημένος στον Εύρο του 92. Για ένα ναι. Μήνα δεν μπορεί να τον πάρει. Ούτε το Συντριβάνη, τον ξάδερφο του Κουλιανού μπορεί να πάρετε τώρα. Εντάξει. Ούτε το Σχιατραβάνη. Θα κινηθούμε σε ούτε το Συντριβάνη. Νομίζω αν έρθει είτε ο Κούρος είτε ο Φούντας. Νομίζω και οι δύο. Αυτοί είναι καλά παιχτάκια. Για τον Ηρακλή. Αδριόπουλος από Κέρκυρα. Για τον Ηρακλή ο Φούντας. Παιχταράς είναι. Για τον Ηρακλή. Εννοώ ότι κάτι τον 24 καλή είναι. Για τον Ηρακλή ο Φούντας. Παιχταράς. Τώρα ο Κούρος έχει βγάλει μια πάρα πολύ γεμάτη χρονιά στον Πανιόνιο. Ναι, αλλά γιατί δεν υπολογίζεται τώρα. Από τον Ατρόμητο είναι πολύ καλύτερο ο Μπίτολο. Λογικό. Α, τι θέση παίζει αυτό. Αριστερό μπακχάφ. Αριστερό μπακχάφ. Ο Μπίτολο. Ψιλοκαλό είναι. Ψιλοκαλός είναι μωρό ο Πίτολο. Ο Κούρος μπορεί να έρθει να παίξει και εξτρέμ. Και να σου πω και μια πληροφορία: πέρσι έχει βάλει και δύο γκολ ως αριστερός μπακ. Έστω στο κύπελλο, δεν έχει σημασία. Έρχεται ναι. Και πατάει η περιοχή. Είναι πιο καλός επιθετικά σε σχέση με τον Σαραμαντά. Και πιο ψηλός, είναι στον 84. Εντάξει, εμείς τώρα αριστερό έχουμε και τον Σαραμαντά και τον Καραγκούνη. Δεξιά δεν έχουμε. Πού φεύγει ο Μπουκουβάλλας? Ο Καραγκούνης είναι δεξιοπόδος. Τι έγινε ο Μπουκουβάλλας? Τι έγινε ο Μπουκουβάλλας? Και ο Κυριακίδης μπορεί να παίξει δεξιό. Το κλάσιμο του λύκου σας έριξε ο Μπουκουβάλλας. Είπα για τον Μπουκουβάλλα που θα φύγει. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν θα κλάψουμε για να παίξει στο 68-69. Καλός ως Άγιος έχει κάνει τον κύκλο του. Ο Μπουκουβάλλας, το δεξί μπακ δεν είναι αυτό που καθορίζει την πορεία. Τι λέει για τον Ηρακλή, ρε παιχταρά. Εντάξει, δεν σου λέω, αλλά δεν είναι στην ευρωλογική θέση. Ένα δεξί μπακ θα το βρεις. Είναι ένας πάρα πολύ καλός δεξί μπακ, μελλοντικό δεξί μπακ της Εθνικής. Στα 29 πάει. Και το χάσαμε, 28 είναι. Και το χάσαμε. Στα 29.
Άγου λίγο και το χάσαμε για μόλις 70 χιλιάρικα. Μόλις δεν το λες τον Ηρακλή. Μόλις. Αυτό είναι πολυτέλεια. Και δεν φταίω γι' αυτό ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο Μάνος, ούτε ο Λανδός. Ο Παπαθανασάκης φταίει που λες γιατί να τον κυνηγάμε. Δεν χρειάζεται. Αυτός φταίει. Εντάξει, θα πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Να ηρεμήσουμε, αλλά δεν χάνεται τώρα τέτοιο παίχτη. Εγώ δεν θα κλάψω ούτε για τον Τζιάννη ούτε για τον Μπουκουβάλα. Υπάρχουν χιλιάδες από τον Μπουκουβάλα. Πήρε 1 εκατομμύριο από τον Βέλιο, γιατί δεν τον έδωσε. Ακόμα δεν έχει πράξει τίποτα. Να μην φύγει, να μην κάνει προσφυγή. Ο Μπουκουβάλας ήθελε να φύγει. Είναι πρόσχημα αυτό ότι έκανε προσφυγή. Ήθελε να φύγει. Γιατί περίμενε τόσο καιρό. Εντάξει. Υπήρχαν πολλές ομάδες που τον περιτριγύριζαν. Εγώ θα προτιμούσα αν ήταν να φύγει να πάει σε μια ομάδα της πατρίδας του, κυρίως του Πανετολικού. Να πάρει και σίγουρα χρήματα. Όχι, όχι, για Ατρόμητο ή Αστέρα Τρίπολης θα πάει, εγώ λέω. Εντάξει, όπου και να πάει από αυτές τις δύο ομάδες, πληρωμένος θα είναι. Γιατί ρε Παπαθανασάκη δεν τον έδωσε σε μια ομάδα και πάρε και αντάλλαγμα. Πάρε 100.000, πάρε 200. Εντάξει, σε αυτή την. Μπορούσε, ρε. Ποιος αυτό θα... και δεν το έκανε. Ένα παίχτης 28 χρόνων μπορεί να τον πάρει τζάμπα, θα τον πάρει τζάμπα. Δεν ρισκάρει. Τώρα θα μου πει η Τρίπολη έδωσε 150.000 στα Γιάννα για τον Τζουκαλά, στα 30 του. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό εσύ είναι εσύ μια πραγματικότητα. Έκανε buyout στο Τζουκαλά λοιπόν η Τρίπολη. Βλέπω φέτος ότι η Super League, η ομάδα Super League, παίρνουν πιο πολύ Έλληνες παίχτες. Λογικό, ρίχνουν τον μπάτζετ. Εκτός από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει. Που παίρνει όλου ξένου. Εντάξει, λογικό. Και δεν νομίζω να πάρει κανένα Έλληνα μέχρι το τέλος τη σεζόν. Πήρα από τα Γιάννα πέρσι, φτάνει τόσους. Ναι, δεν νομίζω. Ναι, αλλά μετά θα παραπονιούνται. Δεν έχουμε παίχτες στην Εθνική. Το Κλάους δεν παίρνει. Εντάξει, θα πάει ο Θανασιάδης στην Εθνική. Πώς θα πάει εσύ με τον Βέλιο και τον Μήτρογλου και... Να δούμε αν ο Βέλιος θα πιάσει την Νότιχαμ. Είναι νωρίς ακόμα το γλυκό. Ο Βέλιος θα πάει ιδανικό στον Ολυμπιακό, ρε Χαϊβάνια. Ποιον θα προτιμήσει ο Σκίμπε, τον Βέλιο ή τον Αθανασιάδη? Λογικά το... Μήτρογλου. Ναι, το Μήτρογλου, βέβαια. Λογικά Μήτρογλου. Βέβαια. Όχι, ρε, σε άλλο σου λέω. Μήτρογλου ένας, ο δεύτερος. Βέλιο ή Αθανασιάδη. Εντάξει, δεν το γνωρίζω. Όποιος κάνει καλύτερη χρονιά. Είναι και ο Καρέλης. Είναι και ο Καρέλης στην πρίζη. Είναι πολλές. Ο Καρέλης μπαίνει ως δεύτερος. Και μπορεί να το βάλει και εξτρέμ. Μπορεί. Τον Καρέλη μπορεί να το βάλει και εξτρέμ. Μην τρελαίνεσαι. Και για τον Πασά που είπες, ρε γιατρέ, δεν γίνεται να παίξει ο Πασά σεντερφόρ τώρα. Δεύτερο, περιφερειακό. Έλα τώρα. Μπορεί. Έπαιζε και είχε 2 γκολ στη ζωνά. Κοίταξε. Κάθε παίχτης μπορεί να παίξει σε μια θέση που δεν το φαντάζει. Ο Μοντέιρο είναι επιθετικογενής και ανανέωσε σήμερα μαζί με τον Πολύ Περόν. Καλή ο Μοντέιρο σε 3-5-2 δεύτερος center for μπαίνει πολύ εύκολα. Πολύ καλός είναι. Και γίνεται ο και 3-6-1, 3-4-3 τραβιέται στη γραμμή. Τώρα εγώ δεν κάνει συμφωνώ. Την μπούκα, τριπλάρι, ναι μπορεί, 3-4-3. Το ναι, εγώ δεν συμφωνώ να εντάξει. Πάρουμε έναν παίχτη αν τον 24 να πάρουμε τον Μπίτου. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Κοίταξε. Να πάρουμε τον Μπίτου που είναι 33 χρονών. Και εγώ δεν θα συμφωνήσω αυτός, μαζί σου. Και να έρθει σαν τον Κόκκι πέρσι που πήγε στον Άρη στη Γάμα Εθνική. Ξέρεις ποιος είναι. Έλα τώρα ο Πίτου Γκαρσία, σταμάτα λίγο. Είναι και αθλητής τώρα. Τι αθλητής. Σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Πλάκα κάνεις ρε. Ο Πίτου Γκαρσία, ρε. Στην Κορέα έπαιζε. Βρε δεν πάει να παίζει και στο Βιετνάμ. Τι από το Λεωζίνιο είναι καλύτερος αθλητής. Αθλητής πολύ καλός είναι. Από το Λεωζίνιο σίγουρα είναι καλύτερος αθλητής. Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Μαρκαρίσματα έχει, διαδρομές έχει, κοψίματα έχει. Πώς δεν τρελώσει. Εδώ και έκανε ατομικές όλο το καλοκαίρι. Ο Λεωζίνιο για να βελτιωθεί. Να τον δούμε στο νέο πρωτάθλημα. Θεωρητικά θα περάσει πολύ μπάλα τα πόδια του φέτος. Για Μπάρης υπάρχει μεγάλη βελτίωση από το Β' Εθνικής που είδαν με φέτος. Εγώ πιστεύω και στον Τζότρα, πιστεύω. Ο Τσότρας δεν κάνει ρε, και πούπουλο είναι, ξεφούσκοντος, αγύμναστος, δεν κάνει, για βασικός δεν κάνει. Μπορεί δεν να βελτιωθεί, το πιστεύω ποδοσφαιρικά. Και είναι ξεφούσκοντος. Όπως δεν πιστεύω στον Ανιψιό, πιστεύω στον Τσότρα. Δεν μου λες τώρα, άστε τις ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Τι έγινε το δαχτυλίδι του Ρακλή, ρε. Ποιο δαχτυλίδι, ρε. Τι έγινε επανάσταση, ρε. Κάτσε ρε, ο Παπαθανασάκης αφού δεν πήγε να ψηφίσει. Τι να ψηφίσει, ρε. Εσύ μας είπες θα δώσει ο... για τον Μπουκουβάλα, θα δώσει ο Μαρινάκης δώσει. Ο Μπουκουβάλας έφυγε σήμερα. Ναι. Δεν πήρε λεφτά. Ναι. Δεν ήθελε να μείνει. Δεν ήθελε να μείνει. Δεν ήθελε να μείνει. Δεν ήθελε να μείνει. Ήταν να περιμένει μέχρι το Σαββατοκύριακο, ρε Χαϊβάνη. Και τελικά ρε, δεν. Ναι. Αν ήταν τώρα για δύο, θα περίμενε. Δεν ήθελε να μείνει. Πολύ απλά. Άμα του δίναμε τα 70 χιλιάρικα, θα έφευγε. Πες μου μόνο αυτό. Δεν θα μπορούσε να φύγει. Ρε, δεν θα μπορούσε. Τα 70 χιλιάρικα. Γι' αυτό έφυγε τώρα. Γι' αυτό έφυγε. Την κοπάνισε τώρα για να φύγει. Ήθελε να φύγει. Τέλος. Μην την ψάχνει. Ήθελε να φύγει. Αυτό και ο Τσιλιανίδης. Καλή και στην Νότιχαμ που λες για το δαχτυλίδι. Στην Νότιχαμ ο Βέλιος πήγε. Ακόμα του Μαρινάκη δεν είναι η Νότιχαμ. Γιατί λέει κολλάει, γιατί. Έτσι είναι... λέει τα site σήμερα, έτσι λένε. Κάμου ναι, γιατί είναι κάτι με την εγκληματική οργάνωση. Κολλάει το θέμα εκεί.
Ακόμα δαχτυλίδι δεν φιλήσαμε. Άσε τώρα. Ούτε ψηφίσαμε στην εκεί στις ενώσεις μαζί με τον Μαρινάκη, ούτε τίποτα. Πολύ λύσικα τα βλέπω τα πράγματα στον Γιατί να μην δεν είναι, λίγο ηρεμία θέλει ο Βλέπω πολύ ηρεμία. Εγώ περίμενα φωνές. Εγώ είδα σήμερα. Ναι. Κάνατε εκεί μια βόλτα έξω εκεί να διαμαρτυρηθείτε, αλλά. Ναι, εγώ είδα. Στείλατε μια επιστολή στον. Αφού έφυγε μετά, αρέσει, κάτω έφυγε. Ναι, εντάξει, ναι. Και τώρα που ήρθε κάτω, εντάξει. Πάνω, εδώ στον Τρίλοφο, σίγουρα ήρθε ή μας κοροϊδεύει. Εγώ σου λέω, τον έφερε ο γαμπρός μου με τα μάξι να πούμε. Ταξιτζήσουν ο γαμπρός μου, ρε, κάνει πιάτσα εκεί στο, στο αεροδρόμιο. Δύο φορές τον έχει πάρει τον κούρσα. Τον πλήρωσε ο Παθανασάκης. Βέβαια. Και δύο φορές κιόλας τον πήρε. Τον πλήρωσε και τα έκοψε στην ΠΑΕ. Ναι, έτσι κάνει. Σοβαρά μιλάω. Στο Ηλέκτρα έτσι κάνει. Λοιπόν, τα λέμε, Επαναστάτη. Άντε, άντε, γεια σου, Επαναστάτη. Γεια σου, Επαναστάτη. Επόμενος Επαναστάτης. Αυτή η πόλη είναι της Επανάστασης, ναι. Βέβαια. Γεια σου, παιδιά. Νάτος. Καλώς τον Κυρκό. Νάτος. Λοιπόν, Βασίλη. Βασίλης. Ακούμε, προσοχή. Είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ναι. Ο κανόνας για μένα είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί και ακροατές κυρίως, μου προκαλούν θυμηδία. Πώς το πες αυτό, μην το λες αυτό. Θυμηδία. Μην το λες, δεν θα σε καταλάβουν, κύριε Κωστέ. Τον εκνευρισμό. Εκνευρισμό, άστα θυμηδία. Μας ακούσει στο Κορδελιό λοιπόν, τώρα, μην το θυμηδία. Μου προκαλούν τον εκνευρισμό. Α, μπράβο, ελληνικά πες τα πει. Όταν ως καθήλυν αρμόδιοι μιλάνε πιο απλά, για αμιγώς τεχνικά θέματα. Ναι. Λοιπόν, εσένα σε ακούω πολύ ευχάριστα γι' αυτό και... Και δηλώνω ότι είσαι η εξαίρεση του κανόνα, γιατί πάντοτε ο κανόνας έχει την εξαίρεση. Κάπου ρε φίλε, πρέπει να μιλήσουμε για μπάλα, πρέπει να μιλήσουμε για χορτάρι. Εντάξει η Ίντρικα, εντάξει το Καριολίκι, εντάξει η Μπουνιά, εντάξει η Κλωτσιά, εντάξει γι' αυτό. Αλλά η μπάλα δεν είναι full μπάλα τώρα. Πώς θα γίνει, δεν θα μιλήσουμε για μπάλα, δεν θα αναλύσουμε τον Άρη, τον Πάου, τις μεταγραφές, το Euro, τους παίκτες, πώς θα γίνει. Εσύ έχεις δικαίωμα, γιατί ένα. Λόγω της ιδιότητας και λόγω του ότι έχεις μέντορα τον Νίκο τον Αλέφαντο, που εγώ τον είχα μέντορα ένα χρόνο ολόκληρο. Το ξεζουμίζουμε τον Αλέφαντο όσο μπορούμε εμείς. Και εγώ και ο Καρατζαφέρης το έχουμε πει το μεδούλι. Εγώ τον έχω ξεζουμίσει επειδή ήρθε πάνω από 30 φορές στο σπίτι μου. Ναι. Και βλέπαμε από Σκόπια παιχνίδια. Ναι, με την κεραία πάνω. Και λοιπόν, πήρατε κανένα δυο τόνους κοκακόλα, Ναι. Τον είχα το λίτρο. Πού το ξέρεις? Τον είχα το λίτρο του κοκακόλα. Και το ποτήρι. Ο Αλέφοντος μπορούσε να πιει το όλο τον ποινιό εκείνη τα χρόνια. Ναι, λοιπόν. Ψωμί τυρί σίγουρα στο τραπέζι. Ψωμί τυρί και. Όχι, δεν ζητώ ψωμί τυρί, μόνο το λίτρο την κοκακόλα με το ποτήρι. Ήταν και γυάλινες τότε, θυμάσαι η κοκακόλα. Ναι, βέβαια. Το μεγάλο το γυάλινο. Το μεγάλο, ναι. Το μεγάλο. Λοιπόν, γιατρέ. Ο Τσαρούχης έκανε μία δήλωση η οποία μένει διαχρονική στο διενεκτή. Στο Διενεκές. Ποιος, του Άριο, ο τραγουδιστής. Ο τραγουδιστής, ο ζωγράφος. Ο ζωγράφος, ο Τσαρούχης. Το περνάμε με τον Τσαρούχα του Άριο, ναι. Ο Τσαρούχης είπε, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όταν ο Κωστής σε μια μεσημεριάτικη εκπομπή αποκάλεσε τον Γκέτσε Πέλκα, γιατί πραγματικά δεν απέδιδε. Εγώ είχα πει. Δεν απέδιδε, τα μούτρα του γένια δεν είχαν. Είχε αυτό το παιδικό του σχολικό να τον πάρει τώρα από το φορτράσι να περάσει απέναντι να τον πάρει. Αυτό το στυλ, ναι. Ναι, δεν μπορώ να βλέπω εγώ τέτοιο παίχτη έτσι. Εγώ είχα πει νωρίτερα και ο Πέτσε και ο Γκέτσε και ο Ντράξλερ, εκτός από το τελευταίο παιχνίδι που ήταν πολύ καλός ο Ντράξλερ, ότι συζητώντας με παραγωγό. Ότι δεν δικαιολογούν την κλίση τους και λέει παίξαν στο Παγκόσμιο Κύπρο. Δεν έχει σημασία. Εγώ μιλάω για το τι βλέπω. Και μου λέει, με χαρακτηρίζει επικίνδυνα ημιμαθή. Λοιπόν. Ποιος ήταν από αυτό? Ο Ραγκάτσης. Ναι. Με χαρακτήρισε εμένα επικίνδυνα, ναι. Επικίνδυνα ημιμαθή. Ναι. Τέλος πάντων, λέω εγώ τώρα.
ο συγκεκριμένος χαρακτηρίζεται ως αναλυτής ποδοσφαίρου. Ναι. Και εγώ ρωτώ. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτόν τον χαρακτηρισμό ο οποίος είναι αποτέλεσμα που αυτοχρίζεται και αυτό αποκαλείται. Μάλιστα. Υπό ποια, ποιος του τον έδωσε, τι έχει, έχει τελειώσει κανένα σεμινάριο? Διακρίνω μία κόντρα μεταξύ σας, με άλλα λόγια. Ναι. Δεν είναι κόντρα. Ναι. Δεν είναι κόντρα όταν προκαλούμε, Κωστή μου, όταν εγώ προκαλούμε τουλάχιστον, έχω την, όχι την απέτηση, έχω την... Τι, πες το. Με δικά σου λόγια. Την επιθυμία. Επιθυμία, ναι. Την επιθυμία. Ναι. Έχω την επιθυμία τουλάχιστον να σέβεσαι και την ηλικία μου. Ναι. Α, εντάξει. Δηλαδή τι, επειδή, γιατί ναι. Πολύ όταν... μεγαλύτερος είσαι νομίζεις από τον Ραγκάτση. 70 είναι. Και αυτός είναι 54. Όταν μου λες όταν με χαρακτηρίζει επικίνδυνα ή μη μαθή. Ναι. Με προσβάλλεις μάναψα. Μάναψα. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Απλά. Το ανέφερα για την ιστορία. Εντάξει. Τώρα. Μπορεί να σε θεώρησε η μημαθή για ένα συγκεκριμένο κομμάτι, μια λεπτομέρεια, ένα κομμάτι από αυτά που έλεγες. Όχι να γενικολογήσει περί της μημάθειά σου, κύριε Κώστα. Δηλαδή, μπορεί να γενικολόγησε. Α, γενικολόγησε, δεν το ξέρω. Αν γενικολόγησε. Ακριβώς, γενικολόγησε. Δεν λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, θεωρώ, Κωστή, ότι. Ο νικητής του αγώνα Γερμανία-Ιταλία θα σηκώσει και την κούπα. Γιατρέ, το πιστεύεις? Όχι. Όχι, λέει ο γιατρός. Εγώ βλέπω Γαλλία λόγω της πολύ εύκολης διαδρομής. Είναι light ομάδα, γιατρέ. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι όταν θα χρειαστεί να παίξει ποδόσφαιρο, θα παίξει ποδόσφαιρο. Είναι light ομάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει φορτσάρει στο τουρνουά. Γιατρέ. Κρατάει δυνάμεις. Βάζω πολύ το βιολογικό. Στα παιχνίδια που την είδα. Στα παιχνίδια που την είδα. Έχει ένα καλό η Γαλλία. Δεν μου γέμισε το μάτι. Ποδοσφαιριστές στο ατομικό. Δηλαδή, μπορούμε μια ατομική ενέργεια να σου κάνουν τη διαφορά. Που δεν το έχει καμία άλλη ομάδα στο τουρνουά το συγκεκριμένο. Κοίταξε, η Ιταλία έχει έναν τερματοφύλακα καλό. Ποιος, η Γαλλία. Η Ιταλία. Ο Μπουφόν, ναι. Δεν έχει απειληθεί μέχρι στιγμής ο Σιγκάς του τουρνουά. Η Γερμανία έχει τον καλύτερο. Στον κόσμο. Καλά, αυτόν άστον. Στον κόσμο. Είναι τερματάρα, μια... είναι ναι. Ιδιαίτερη περίπτωση. Η Γερμανία έχει τον καλύτερο. Σίγουρα. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι εκπληκτικοί. Ο Μπόατεκ με τον... Επίρρε πίσω έχουμε στα λάθη βέβαια, αλλά δεν είναι πολύ καλός. Ο Μπόατεκ είναι νομίζω ο Μουστάφι. Όπως και τα δύο αμυντικά χαφ, ο Κεντήρα και ο Κρός. Κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, αλλά εξαιτίας του ότι ο Ζήλ σέρνεται, παίρνουν πολλά μέτρα. Κάτι το οποίο αφήνουν πολλά κενά πίσω. Κάποια στιγμή μπορεί να βρει την Γερμανία πίσω ευνηδιαζόμενη. Μη σου φάνει παράξενο. Κοίταξε, κύριε Κώστα, να τη βρει λόγω του. Δηλαδή να την τραβήξει τόσο ψηλά. Όπως χάθηκε ο Ινιέστα με τον Μπούσκετς ήτανε. Δεν είναι τουρνουά όμως πρωτάθλημα. Είναι τουρνουά με νοκάουτ αναμετρήσεις. Γι' αυτό δεν μπορεί να χρήσει φαβορή καμία ομάδα. Είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες με τέτοιες πολύ ισορροπημένες. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι το απόλυτο φαβορί μια ομάδα. Η Γερμανία όταν κατεβαίνει η Βασιλή, όταν κατεβαίνει, σε όσα μάτς την έχω δει, παίζει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Λογικό. Ο Γκαρντιόλα έχει σπείρει τον καρπό και έχει κάνει τη Γερμανία να παίζει ποδόσφαιρο, κυριαρχίας. Και αν ο Μίλερ που μοιάζει με βλάχο από την καρδίτσα, λοιπόν, ναι. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Έχω σε μεγάλη εκτίμηση το γερμανικό ποδόσφαιρο και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου. Ωραία, δεν το χαρακτήρισα, Κωστή, τον Μίλερ. Ο Μίλερ ταλαιπωρείται σαν εξωδεξιά. Είναι ταλαιπωρία. Εάν ξυπνήσει. Ναι. Γιατί κάποτε. Του ταιριάζει. Πρέπει... Το Μίλερ τον ταιριάζει πιο πολύ ο Ρόμβος. Δηλαδή, ο Μίλερ. Ως δεύτερος επιθετικός. Ο Μίλερ στην ομάδα του Σάντος, σαν Ρόμβο. Σαν δεύτερο φορ δίπλα στο Ρονάλντο, νομίζω ότι θα κάνει καλύτερο τουρνουά. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω τι λέει ο γιατρός. Κοιτάξτε, ο Μίλερ έχει παίξει σε όλες τις θέσεις επίθεσης. Δηλαδή, είτε κορυφή σαν false nine, είτε σε δεξιά, αριστερά, σαν δεκάρι. Γιατρέ, κάτι τελευταίο θα πω. Στο τελευταίο παιχνίδι μου άρεσε ο Ντράξλερ. Στο τελευταίο. Βρήκε και κάνει. Γερμανία. Το δεξί μπακ της Σλοβακίας δεν πήγε καλά. Φαινόταν από το πρώτο λεπτό ότι ήταν σε καλή φόρμα.
Και κάτι τελευταίο. Μεγάλο παιχνίδι έκανε. Ο παίκτης αυτός ο Πορτογάλος, ο Σάντσες, που τον πήρε η Μπάγκερ, μου έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Γι' αυτό τον πήρε η Μπάγκερ. Δεν τον πήρε γιατί. Όπως και ο Άγγλος που ανόητος, ο Χόλτσο τον έβαλε στο 85. Ο Ράσφορντ λες. Ο Ράσφορντ που τον είδα για πρώτη φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να βλέπεις. Ήταν καταλήτης στην νίκη της United. Για να πάρουμε άλλο ένα φίλο. Για να πάρουμε άλλο ένα φίλο. Γιατί περιμένει το βλέπω. Καλημέρα. Έλα φίλε. Κύριε Ραπτόπουλε, καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλώς τον. Φοβερό έχουμε σ' ακούσει. Γεια σου γιατρέ μου. Ποιος είναι? Έλα, δεν κατάλαβες. Βρε βλάχο. Βρε παλιό τόμαρο. Πόσο καιρό για την Γερμανία, θα μας πεις γιατί. Τι θα μας πεις σήμερα. Για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ σίγουρα δεν θα μας πεις. Για την Bochum, τι θα κάνεις, τη Zweite Liga. Για την ΕΠΟ που δεν πήρατε ακόμα δεν θα μας πεις. Τώρα, όλα με τη σειρά. Για το ΜΑΚ, ο οποίος θέλετε να τον πουλήσετε και δεν μπορείτε, δεν θα μας πεις. Σταμάτα, βρε, να μιλήσουμε. Σταμάτα, ναι, σταμάτα. Σταμάτα, βρε. Τι ήπιες πάλι. Λοιπόν, στα αντέξαν είναι ο Γιάννης. Τα χαιρετίσματα και στο Γιάννη. Εντάξει. Τα μεταφέρουμε. Έλα. Συνονόματε. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά. Πάμε. Αυτή η Ηρακλήδη. Ναι, άντε πάλι τα ίδια. Τι λερναίε ύδρε είναι. Κόβει το ένα κεφάλι, φυτρώνει το άλλο. Ναι. Μετά από τον Αντωνιάδη. Ναι. Από τον Μάνο. Από το Κιανόλυφο Κουλινδρό. Ναι. Μα βγήκε τώρα ο καλλιτέχνη. Ναι. Λερναίε ύδρε, ρε παιδί μου, κόβει το ένα, φυτρώνει το άλλο. Οι βαριές φανέλες δεν βγαίνουν. Έχουν φιλήσει το δαχτυλίδι, κάνουν του μπέκα μπέκα. Ναι. Τέλος πάντων. Μπέκα. Και αυτόν τον βλέπω πάλι με πάω και ασχολείται. Ενώ ναι. τον είχα συμπαθήσει λιγουλάκι έτσι καλά μας τα έλεγε, γιατί τον παρακολουθώ, τον ακούω. Τώρα βλέπω πάλι με πάω που ασχολείται. Τον ενδιαφέρει τώρα, εχθές για παράδειγμα, αν κέρδισε τον Ολυμπιακό στο βόλι ναι. κτλ. Ναι. Σήμερα, εάν έχω Έλληνες παίχτες. Για βάλω τα κάτω και μέτρα πόσους Έλληνες παίχτες έχω. Ναι. Και πόσους ξένους. Ναι. Και το άλλο τον έκδοτο που είπε είναι φυσικά Βέλιο και Κλάους για Εθνική. Δεν το συζητάμε, μην το. Άσε μας ρε με το. Άσε μας ρε τώρα, γιατί. Και δύο μέτρα. Έλα τώρα. Δεν το συζητάμε τώρα. Κλάση ανώτερος ο Κλάους από τον Βέλιο. Κλάση ανώτερο ο Κλάους. Και δύο μέτρα είναι, Γιάννη μου. Γιατρέ μου, δεν είναι αυτό. Λίγο δίκιο, εγώ νομίζω. Από το Βέλιο δεν είδαμε τίποτα σπουδαίο ακόμα. Εντάξει, εγώ ποδοσφαιρικά. Περίμενα... Είδαμε ένα, θα έλεγα ένα εκτόπισμα για λίγο καιρό. Πιο δυνατός παίκτης σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα, αλλά χωρίς ρυθμό. Χωρίς ρυθμό και χωρίς σταθερότητα στην απόδοση. Και πολύ ατομιστής. Έπαιζε για την ναι. πάρτι και τα στατιστικά του. Έτσι, κάποια έτσι, στιγμή έτσι. Κούρασε και τον κόσμο του Ηρακλή. Έτσι. Εδώ σε ζει, σου βγάζει το καπέλο. Σωστό είσαι. Ενώ ο άλλος το βλέπει σταθερά, θα σου κάνει 12, 13, 15 γκολ τη χρονιά. Έπαιζε σε καλύτερη ομάδα. Εντάξει. Με καλύτερα χαφ. Κοίταξε, εγώ εσένα σε καταλαβαίνω, εγώ εσένα σαν Ηρακλειδέα. Όχι, ρε, μίγα. Αλλά τώρα όταν βγαίνουν ορισμένοι και μου λένε, μου κάνουν συγκρίσεις που δεν γίνονται αυτές οι συγκρίσεις, άσε τώρα, μην το συζητάμε. Μην το συζητάμε. Έκλεισε αυτό το θέμα. Πάμε στο άλλο τώρα. Πάμε στο άλλο. Πάμε στους πρωταθλητές που θα μείνουν με το όνειρο. Ναι. Που έχουν κάνει μέχρι τώρα μια μισή μεταγραφή. Κύριε, για ποιους λες? Τώρα θα καταλάβεις. Μια μισή μεταγραφή, ναι. ένα κουτσό έχουν πάρει και έναν κάπως καλό. Και ένα κουλό, ναι. Έναν Μπακασέτα και έναν που έχει κάνει, α πούμε, σε τρία χρόνια 30 μάτς. Αυτοί πήραν κύπελο, τρομπά. Τώρα πήραν κύπελο, τώρα θα σου πω τώρα, θα σου πω τώρα. Αυτό το κύπελο τους έχει βάλει τον αέρα στο μυαλό. Ναι. Βγαίνει τώρα το άλλο φιλαράκι που ακούω κάθε μεσημέρι ναι. με τον Τίγρη. Ο Τίγρης, έτσι ο Τίγρης αλλιώς. Το Τίγρη, ναι. Θα του πει σε αυτόν τον κύριο όταν βγαίνει, γιατί δεν μπορώ να βγω εγώ το μεσημέρι. Ναι. Χάρη στον Ιβάν. Λίγες. Που μιλάει για τον Ιβάν ότι ο Τίγρης δεν έχει ανάγκη. Και όταν... Χάρη στον Ιβάν ο Τίγρης πηδάει. Χάρη στον Ιβάν ο Τίγρης πήρε το κυπελάκι. Με την επανάσταση που έκανε στο κύπελο ο Ιβάν. Να σας κόψουν το μισό κύπελο, το δώσετε το δεν μισό. Δεν θέλουμε τίποτα, ναι. όχι φίλε. Όχι. Να το μοιραστείτε, ρε παιδί μου. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Να το μοιραστείτε, ρε. Αυτός που πιστεύει ότι ο Ιβάν δεν είναι αντίπαλος του χρόνου. Ναι. Στάσου. Θα φύγει, πλησιάζει το Αύγουστο, πλησιάζει. 25 Αυγούστου ξεκινά το πρωτάθλημα. 25 Αυγούστου. Μην μου κλαίγετε μετά να φάει τον τόρτι στη τούμπα. Ποιο θα φάει τόρτι.
Ποιο θα φάει τώρα. Η Άκη θα φάει τόρτι στην Τούμπα. Αυτό που πήρε μόλι μια μισή μεταγραφή και θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Πότε ρίξατε τόρτι στην Τούμπα την έκρε. Πότε ρε. Φίλουσε. Πότε ρε. Πολλέ φορέ. Πότε μωρέ. Πάρα πολλέ φορέ. Και πέντε και έξι. Τι πέντε και έξι. Να λύουμε θα μα πιάσει ώρα. Ρε μαλλιά χέτη είχα όταν ρίχνατε τα πέντε. Ρε χέτη είχα. Μια μισή μεταγραφή θέλω να πάρουν πρωτάθλημα τρομάρα του. Ένα πολύ καλό μάτσο πάω και πετσάκι έχει κάνει με τον Πόλωνη. Το 3-0. Ποιο, σε ένα ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Πέσα ναι. Εκεί, δίπλα, εκεί δίπλα στο διπλανό σου τα λε. Δεν τα λε σε μένα, εγώ τα ξέρω. Πρόσφατο. Στο διπλανό σου εκεί, στο διπλανό σου. 11-12 πρέπει να πει. Μπα και βγάλει μαλλιά. Να το τα λε. Βρε, πια να πιάσει, βρε τα γάρι. Πια τώρα με μια μισή μεταγραφή με τρελαίνε. Βρε, ανέβηκε και πήρε κύπελο, βρε. Το αίτη τότε έσπασε, βρε. Σε 28 μέρες έχουμε 28 μέρες, βρε βλάχο. Τι 28 μέρες, βρε. 28 μέρες, 5 παιχτάρες πήρε. Βρε, κύπελο πήρε η ΑΕΚ, βρε. Του σπάσε το αίτητο, το τζαμπουκά, βρε. Πάρτε το χαμπάρι. Απ' του χρόνου θα βλέπετε παουκάρα. Μόνο παουκάρα. Άντε, πάει, πάει. Πάει, πάει. Βλέπετε παουκάρα. Παουκάρα θα βλέπετε. Θα βλέπουμε παουκάρα. Αλλά θα ξαναπώ ότι οι τίτλοι τη ΑΕΚ πέσω στο κεφάλι σα θα πάθετε διάσηση. Ήμουν κι εγώ. Πάω ΚΑΕΚ 4-0 το 79-80 ήμουνα. Πάω ΚΑΕΚ 5-0 με κούδα πρώτο γκολ το 82-83 ήμουνα. Στη θύρα 7. Το 6-1-82. Το 6-1 ήμουνα. 81-82 στο κύπελο ήμουνα. Ήμουνα, δεν ήμουνα. Βέβαια ήμουνα. Αλλά ρε φίλε, βάζεις 5-0 την ΑΕΚ το 82-83. Στο δεύτερο γύρο την πατάς 3-1 στην Αθήνα. Και παίρνεις τελικό κυπέλο και τρως 2-0. Τέτοιος βλάχος είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον γιατρό, γιατί ένα σκύλι είχε ένα πρόβλημα λίγο. Να πεις ό,τι θες. Θέλεις. Βεβαίως. Έχει πάνω από το μάτι, ρε γιατρέ, κάτι σαν... Πώς να το εξηγήσω, να το έχει καεί, να το έχει ξύσει κάπου. Πάνω στο μάτι, ναι. Πάνω από το μάτι, εκεί στο φρύδι, ρε παιδί μου, από κάτω. Μήπως είναι τίποτα αλλεργικό αυτό, ή πες να έχει τσακωθεί, γιατί το έχουμε βρει το σκύλι στο δρόμο. Στο δρόμο το έχει το σκύλι! Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να προσδίσουμε την ηλικία, δεν μπορούμε να προσδίσουμε. Όχι, βρε, αυτό στο δρόμο το έχουμε το σκύλι, στο δρόμο το βρήκαμε. Αν είναι τραυματική αλλίωση, αν είναι τραυματική αλλίωση, αν οφείλεται σε κάτι άλλο, σε άλλο υπόβαθρο, αυτό μπορεί να το δει μόνο αν πάει και το δει κάποιο κλινικά. Αν είναι τραυματική φύση αλλίωση ή κάτι διαφορετικό. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να κάνει τίποτα σε δερματίτιδα ή σε. Πολλά και να γίνει κάτι τέτοιο για να αποκλείσω κάποιο ενδεχόμενο, αυτό σου λέω. Εντάξει, τώρα αυτό να σου πω την αλήθεια, μόνο αν πάει σε κάποιο συνάδελφο, το δει κλινικά, κάνει ειδικές κυταρολογικές εξετάσεις από την περιοχή, να δει τι μπορεί να είναι εκεί πέρα πάνω και από εκεί και ύστερα. Βγάζει αίμα δηλαδή. Βγάζει αίμα. Μπορεί να είναι και τραυματική αλλίωση. Όχι, όχι, δεν βγάζει αίμα. Μπορεί, μπορεί να είναι και τραυματική αλλίωση. Μπορεί να είναι. Πολύ! Αν δεν το δει, είναι μόνο στο βλέφαρο, είναι πάνω από το βλέφαρο. Περιφερειακά, ναι, περιφερειακά του ματιού του είναι. Εντάξει, είναι περιοφθαλμικά, μπορεί να είναι και στο μήνε στο βλέφαρο, μπορεί να είναι μια αλλίωση στην περιοχή του προσώπου, στο δέρμα, από πάνω, πάνω από το μάτι. Εντάξει, αν δεν το δει, δεν μπορεί να έχει και εικόνα. Άμα δεν έχει εικόνα, τι να πει. Κατάλαβα, ναι, απλά λέω ρε παιδί μου ότι είμαι λιγενέσαι τώρα. Θα δει την αλλίωση κτλ. Αν είναι επώδυνη. Αν υπάρχει αυτό που λέμε πριν. Κοίτα και από το μεσημέρι που το έχουμε σταθερή, ναι, δεν βλέπω κάτι να έχει. Προσπάθησε να την καθαρίσει τουλάχιστον. Έβαλα λίγο πεταδίν, λίγο τέτοιο, κάτσε το καθάρισα λίγο. Δεν μου έκανα. Με λίγο φυσιολογικό ωρό να απομακρύνει του νεκρού ιστού τουλάχιστον. Όχι, και τίποτα παρά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να μην αλλοιώσει και την εικόνα. Αν χρειαστεί και το πα κάπου. Έχει όρεξη ο σκύλο, τρώει. Έχει λογικά. Ναι, μια χαρά είναι. Κοπέρα. Πίνει, τρώει, πίνει. Εντάξει. Follow-up θα κάνεις, θα δεις πως εξελίσσεται η αλλίωση. Αυτό στο δρόμο το βρήκε στο σκυλάκι. Στο δρόμο. Ναι, και το μάζεψα. Ναι. Καλά έκανες ρε και το μάζεψες. Και εγώ θα το μάζευα άμα ήτανε. Μπράβο. Τι να κάνω. Καλά έκανες. Και πάγα έτσι καμιά ερώτηση μας και βγάλουμε καμιά άκρητα. Γιατί και εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Καλά κάνεις και ρωτάς. Μόνο κόκκινος, μόνο κόκκινος τα ξέρει. Θα δεις. Εγώ λέω το πιο ασφαλές, δηλαδή στην αρχή του do not harm. Θα το πλένεις με λίγο φυσιολογικό ωρό για να απομακρύνεις ό,τι πιθανούς νεκρούς ιστούς έχει και από εκεί ύστερα βλέπεις πως εξελίσσεται η αλλίωση. Αν επεκτείνεται, αν αλλάζει, αν φουσκώνει. Κατάλαβα. Ωραίος. Τι γελάζε. Έχουμε και οικολογική συνείδηση. Κάνουμε. Και από το ποδόσφαιρο έχουμε και οικολογική συνείδηση. Ο γιατρός γελάει, δεν γελάω εγώ. Δεν γέλασα, όχι. Εγώ είμαι φιλόζος και αγαπάω πολύ τα παιδιά. Δηλαδή. Στεναχωριέμαι άμα βλέπω παιδί και υποφέρει. Ή ζώο ή σκυλί. Άμα δω κανένα γέρο να υποφέρει, δεν με ενδιαφέρει.
Ουάουα, κάνει ο καλό χιλιτή από μέσα. Ουάουα, το χιλιτή. Μασκάρ και γελάμε. Και για τον προηγούμενο και για τον προηγούμενο να ξέρει ότι η Άκη θα περάσει και εκεί με τέσσερα. Αέρα θα περάσει η Άκη από την Τούμπα. Αξίζει, αξίζει. Αξίζει, ναι. Και πού εδρεύει? Εδρεύω στην Έδεσα. Στην Έδεσα. Ο Εδεσαϊκό τι κάνει, χάθηκε. Τοπικό είναι. Εδεσάρα θυμίσου η πετρία μαζί σου. Τι είπε σου? Εδεσάρα θυμίσου. Εδεσάρα θυμίσου η πετρία μαζί σου. Τα πάνω δεν τα θυμάσαι στο γήπεδο του Εδεσαϊκού. Πόσα μάτσα έχουμε δει στο γήπεδο του Εδεσαϊκού. Πόσα καλύτερα μάτσα και έχουν γίνει. Πολλά, πάρα πολλά. Με κόλλευ τώρα να παίζει τον Εδεσαϊκό. Το πιο ωραίο πρωτάθλημα που είδα εγώ. Στον Παναθηναϊκό, για έκτο τι το πρωτάθλημα. Το πιο ωραίο πρωτάθλημα που είδα εγώ. Φερεκίδη με Σταφυλίδη τώρα. Το πιο ωραίο πρωτάθλημα που είδα εν ζωή Β' Εθνικής ήταν το 91-92. Με το Σαπουτζή. Όχι. Δεν θυμάμαι τα Σαπουτζή. Ναι, έπαιζε ο Σαπουτζή. Παίζανε τέσσερις ομάδες να βγουν οι τρεις. Ομαδάρες και οι τέσσερις. Νομίζω έκανε διπλό στο ΕΓΑΛΟ τελευταία γωνιστή. Ήταν Εδεσαϊκό και ανέβηκε. Ήταν Εδεσαϊκό, Ιωνικό, Καλαμαριά, η οποία έχει κάνει τη διαφορά. Και η Νάουσα. Με τσάρτα. Άναγια σου, Νάτο, είχε γίνει επέλαση των Εδεσαίων στην Ελλάδα. Πο, τι πρωταθληματάρα ήταν εκείνη. Ο Σαπουτζή δεν έπαιζε εκείνη την ομάδα. Λοιπόν, Μάκη Κατσαβάκη στον Εδεσαϊκό. Νέος, νεαρός προπονητής. Εκεί ανδρώθηκε ο Μάκης, φίλε. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ένας καλός προπονητής στην Νάουσα, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έφυγε νέος από τη ζωή. Πολύ καλός προπονητής. Αλέκος Παπαδόπουλος, οι παλιοί το θυμούνται. Πολύ καλός προπονητής. Ο Διαμαντόπουλος στην Καλαμαριά, ο Σταύρος σε καλό φεγγάρι. Και ο τρελός ο Αλέφαντος στον Ιωνικό. Πρώτη Καλαμαριά. Και γινότανε μακελιό. Ανεβαίναν οι τρεις. Ναι. Που ανέφερες για προπονητές, γίνεται δηλαδή τώρα Αλφα Εθνική χωρίς Σούλη, ρε φίλε. Σούλη. Όχι, παροχημένος. Εγώ θέλω να ζήσω σκηνικά προοδευτική Άρης 0-1 με Γκόλντο Μωρό και Σούλη Παπαδόπουλο απέναντι σε Αλενατόρε. Πεθαίνω. Είχα βρεθεί σε εκείνο το θρυλικό μάτς. Έχω χαλάσει όλα από ελληνική τηλεόραση μέχρι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η E3 να δείχνει το μάτς. Δεν έχει. Άκου να δεις. Η ελληνική τηλεόραση δεν έχει χρώμα. Γιατί δεν έχει χρώμα? Γιατί Αναστόπουλος Αλφα Εθνική, Σούλης Παπαδόπουλος Αλφα Εθνική, Νίκος Αλέφαντος Αλφα Εθνική. Πες κανένα άλλο τρελό. Άγγελος Αναστασιάδης Αλφα Εθνική. Είναι. Στην Άτσα. Εντάξει, ναι. Επιδεσαϊκού Άγγελος να ορίεται. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε παίκτες με προσωπικότητα, με κουλτούρα, με αλητεία. Είναι όλη μια κοψιά, ξυρισμένα πόδια. Τατουάζ και τα λοιπά. Δεν έχουμε όπως αυτό το. Δηλαδή θέλω να δω την προοδευτική με το Βαραμέντη. Θέλω να δω την προοδευτική με το Βαραμέντη. Σε ξέρω. Σε ξέρω. Δείχνει το καλοκαίρι το τηλεάστη κάτι παλιά μάτσε Ελευσίνε πρωταθλήματα 91-92-93. Γιάννη Τσάβη τα εθνική. Γιάννενα με μουφ. Ναι. Παγερικό με πάτε. Σα χάρα το θυμάσαι. Σα χάρα το θυμάμαι. Βέβαια το θυμάμαι. Βέβαια το θυμάμαι. Ναι, αυτή ήταν παιχτούρα. Τώρα κόλλε, πήγε χάρα. Να βλέπω το Γρίμπιλα στον Ιωνικό. Και τον Ταρακλίτσι. Ρε φίλε μου, ρε φίλε. Δοξάκι τερματοφύλακα. Λοιπόν. Αυτά, ρε φίλε, πού είναι αυτά. Είχε γίνει το μάτι Εδεσαϊκός Λάρισα τρεις φορές. Η τελευταία φορά είχαν έρθει δύο βλάχοι μέσα. Δύο βλάχοι είχαν έρθει. Ποιο μάτι λες, το 2-0. Το 2-0 ήταν αναβολή με ο Μίγκλι, αναβολή ο Μίγκλι. Πω, τι ωραίες στιγμές, τι μου θύμισες. Ποια χρονιά είχε στείλει ο Εδεσαϊκός τη Λάρισα Β' Εθνική? Το 95-96 και είναι το 0-2. Πω, τι γέλιο. Στου τέσσερι του κυπέλου και φτάσει ο Εδεσαϊκός τότε. 95-96. Καλά, βέβαια υπάρχει και. Αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν στου τέσσερι του κυπέλου. Και βαλκανικό κύπελο πήρε. Ποιο τερματοφύλακα καλό ξένο είχε. Βαλκανικό έτσι. Ποιο καλό τερματοφύλακα είχε ο Εδεσαϊκός, ξένο Ιουγκοσλάβο. Ράμπουσιτ. Ο Ράμπουσιτ, ναι, τερματάρα. Τερματάρα. Πάντω εκείνο το μάτσι Ηρακλής Εδεσαϊκός 92-93 το 1-2. Με το Πασαλή από το κέντρο με το σπασμένο χέρι. Ναι, που φώναζαν οι Πυρικοί γιατί ήταν να παίξει Εδεσαϊκός ή Πυρικός ποιος θα σωθεί. Αδιάφορος Ηρακλής τελευταία αγωνιστική. Ο μεγάλος Πέτρος ο Θεοδωρίδης δίνει το μάτς και την επόμενη χρονιά ο Ηρακλής παίρνει διπλό στην Έδεσα. Αυτά ήταν. Ο κύριος Κώστας θα τον ανεβάσει τη μικρή πίεση. Κλείσε. Μη στα 70 του ανεβάσει. Θυμάμαι και είναι το μάτς. Και το θυμάται ο παππούς, το θυμάται. Καλά. Ότι τον Ηρακλή του είχαν αίσθια που του πήρε. Εντάξει τώρα. Πάμε στους δύο τελευταίους τώρα. Πάμε. Πρώτο τελευταίος. Όχι, τελευταίος είναι. Καλημέρα, ναι.
Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Βασικά προχθές άκουγα, σε ρωτούσαν και κάτι για, όχι μόνο για ζωάκια, και για ανθρώπους, έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Α, ναι, δεν σε ρωτούσαν για παθολογικά και τέτοια. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να συγκρίνεις ανώμιους οργανισμούς. Ναι, όχι, άμα σε ρωτήσω κάτι, γιατί κάτι με τσίπησε να πούμε και έπαθα αλλεργία, μπορείς να μου απαντήσεις. Εντάξει τώρα, το έπαθα αλλεργία. Πες το εσύ και άμα ξέρει θα σε απαντήσει. Πότε σε τσίπησε? Με τσίπησε την Κυριακή κάτι, να πούμε, και έβγαλα κάτι σπυριά στο λαιμό. Εντάξει, δεν είναι. Εξοχή ήσουν δηλαδή. Ναι, άμα δεν έχει αναφυλακτικό σοκ, είναι κάτι το οποίο είναι ήπιο προς το παρόν. Αναφυλακτικό σοκ τι σημαίνει? Άστο, είναι μια αλλεργική αντίδραση πολύ επικίνδυνη για τη ζωή. Ναι, αλλά καμιά αλυφή, κάνα αυτό, κάνα μια πούδρα. Εντάξει, υπάρχουν αντιστεμινικά, υπάρχουν ζωνούχα, υπάρχουν πολλά. Υπάρχει αμμονία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν πολλές μέρες. Έβαλα αμμονία να πούμε, αλλά. Δεν έφυγε το είδημα. Την επόμενη μέρα πήγα στη δουλειά γιατί είμαι μάγειρα να πούμε. Και ξέρεις, ζέστη εκεί. Όλα αυτά βοηθάνε. Σκόνη, ζέστη κτλ. Φούντωσε παραπάνω, βέβαια. Φούντωσα. Εν μεταξύ, τώρα έμπλεξα μεγάλη παιδιά και πλακωθήκαμε στις ρετσίνες. Δεν τη βλάπτει, είσαι το καράγκιο. Είσαι τρελό. Τα χάπια μαζί. Όχι, ρε τρελό. Τα έχει κάνει όλα. Όχι. Εντάξει, δεν τα πήρε. Σήμερα δεν πήρα να πούμε, αλλά επηρεάζει τώρα αυτό το αλκοόλ και το χάπι. Ρε, εσύ είσαι τρελό, ρε. 1999. Γυρίζω από Κολυνδρό με τη γυναίκα μου και παίρνω κάτι χάπια. Είχα κολλήσει το πουλί μου κάτι είχα πάθει να πούμε, τέλος πάντων. Ναι, πίνω κάτι χάπια, πάω εκεί στο χωριό, πάνω με πλακώνω στα ουίσκια εκεί, πιέσαι. Εκεί πίνω κι εγώ, στον δρόμο, έπαθα πλάκα. Ανακατευόμουν, λέω, όχι, θα πεθάνω, έφραγμα είπα. Κάνω δεξιά, ναι, μου λέει, τι έκανες. Πήγα εκεί ανώ σταυρό, λέω, τι παίρνει τίποτα χάπια. Λέω, ναι, παίρνω αυτά. Αυτά είναι, λέει, δυνατά αντιβιωτικά. Ήπιες, λέει, τίποτα. Με δώσαν κάτι ουίσκι πια εκεί πέρα κτλ. Δεν είσαι και συνηθισμένος, λέει, να ήταν κανένας άλλος κτλ. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Δηλαδή, αλκοόλ με αντιβίωση ή χαπιά. Χρησμό έχουμε. Τρελός, μην το κάνεις. Παοξίζεις εσύ? Όχι, Ηρακλειδέας. Ελαφρώς Ηρακλειδέας. Έχεις φωνή Ηρακλειδέα, έχεις όντως. Φωνή Ηρακλειδέα. Έχει τον πόνο του με τη. Είσαι Αριανός, φίλε. Έλα, ρε, με ξέρεις, ρε, αυτό που λέει. Ναι. Φέτος σκοπεύω να πάω στον Άρη, σε πολλά παιχνίδια. Στον Άρη θα πάμε μαζί. Λόγω Β' Εθνική. Έλα, αυτό που λέει. Ναι. Αδερφός βετεράνου. Α, ναι, ρε, τι κάνει ο βετεράνος, τι έγινε? Τι έγινε, μια χαρά είναι ο βετεράνος. Ο βετεράνος καλά είναι. Τι? Α, κατάλαβα. Δεν κατάλαβες ποιον αδερφός είμαι. Τώρα κατάλαβα, ρε, τώρα κατάλαβα. Ο πυγμάχος είσαι. Έλα, ρε. Εντάξει, δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε για την πλάκα μας πάμε. Την πλάκα σε 90 κιλά άνθρωπο το ξαπλώνησα μαζί. Θέλεις να κάνουμε ένα σπάρινγκ, γιατί και. Τώρα ξεκινάω, ρε, παθαζημιά με το δίσκο μου, τώρα ξεκινάω. Ξεκίνησα ένα μήνα τζόκινγκ βάρη και τώρα πάω λίγο στο δάσκαλο, ξεκινάω τώρα. Δεν είμαι Πού τώρα για να μπαίνω. Σε ούλτρας πηγαίνει. Θα πάω τώρα ένα μήνα ούλτρας φουλ κάθε μέρα. Ωραίος είσαι, ωραίος. Θα πάω φουλ κάθε μέρα, παίρνω και την Ευγενούλα μαζί μου και τη βάζω στο σάκο να βαράει λίγο. Γιατρέ, δεν νομίζω τώρα με τις ρετσίνες που ήπια να πάθουμε κανένα κουκομπλόκο και να τρέχουμε. Όχι, τόσες μέρες πέρασαν. Αλίμονο. Δεν έχει υποχωρήσει αυτό τώρα λίγο? Φαντάζομαι. Ξεφούτωσα λίγο τα σπυράκια. Αυτό. Ματίνα είναι καλό φάρμακο. Εντάξει. Τρελός είναι αυτός. Ραπ, θέλω να πιούμε καφέ με ψηφίδι. Κυρία μου, Καρυπίδης κάνει τη δουλειά του, Αστόπουλος κάνει τη δική του δουλειά. Με Βασίλη, είμαι φόλα Βασίλης Ψηφίδης. Βασίλης. Αγαπάω Ψηφίδη. Δεν πολύ. Υπάρχει. Το 1964 θα αρχίσει, θυμάται. Φοβερά πράγματα θυμάται. Τι γέλιο, ρε. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ. Περαστικά, καλό δεν βράδυ. Τίποτα. Λοιπόν, να διαβάσουμε και κάποια μηνύματα που στείλαν φίλοι. Ρε Ράποτα, λες, ο γαμπρός μου, λέει, τι εννοείς? Ο γαμπρός σου θα είναι, λέει, ο άντρας της κόρης όταν θα παντρευτεί. Μήπως εννοείς κάτι άλλο? Ναι, ρε, ο άντρας της αδερφής μου, ρε, ο Γιωργάκης, ρε. Το λιμοτάγαρο πήρε με το ταξί το Παπαθανασάκη δύο φορές. Βέβαια. Τυχερός ο Παπαθανασάκης. Τυχερός, ναι. Ακούστηκε από Μασσαλία ο Σάντος που φώναζε Σαλμπικίδη, βγάλε τη μάσκα Ρονάλντο, ρε. Φαλακρέος σύνδεσμος είναι ως το κάγκελο πλέον. Α, Αριανός. Δεν προβλέπεται επιστροφή παλιών παικτών στον Άρη. Και θα το δεις, γιατί Αναστό και Κόσμος θέλουν νέα ονόματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ υγιές. Ας πιστέψουμε ότι. Ναι, αυτό είναι καλό. Αν άμα γίνεται αυτό, πρώτη φορά θα συμφωνήσω μετά από 18 χρόνια με Αριανούς. Ναι. Θα συμφωνήσω, ναι. Γιατί αυτή είναι η άποψή μου, ρε φίλε. Άμα συμπίψει η άποψή μου, γιατί να τον πάω κόντρα τον άλλον.
Φούρναρη, κάτσε και φτιάξε κανένα κουλούρι. Όλοι γελάνε μαζί σου, λέει, μια ζωή βαθιά νυχτωμένος θα είσαι. Μαζί με τον Αντωνιάδη γελάμε μαζί σας, λέει, καληνυχτάκηδες. Μου το παίζεις και παοκάρχης. Ούτε έξω από την λαμπράκι έχεις περάσει. Θύρα 4452. Παοξίσι με, λέει ο άλλος. Αν ο Καρυπίδης είναι τίμιος επιχειρηματίας, θα αφήσει το ρόστερ στον Αναστό. Και μαζί και τις ευθύνες, αν είναι μεγάλος επιχειρηματίας, θα πάει με Νέτο και Κόρνερ. Πονηρός. Ναι ρε φίλε, είναι ξεφτύλα όμως τώρα όλη η Ελλάδα να περιμένει να δει όλη αυτή την Ισπανοϊπολκουλτούρα, να πούμε, και να έρθει και ο Ραούλ Μπράβο και να πιάνουμε να βρούμε, να ξέρω εγώ, στις πέντε Sporting Bet την ιστορία. Όχι ρε φίλε, εντάξει, να ξεφτυλίζεται ο Άρης. Με κάρτες θα έχει και πολλά θέλει. Όχι, όχι, είναι ξεφτύλα. Έχουμε άλλα δύο μηνύματα. Να γίνει ο Άρης Χανιά, να πούμε, είναι ξεφτύλα. Ναι, λέγε, λέγε. Ένας φίλος ο 309 μας λέει ότι δεν στέκει το ερώτημά σου. Δεν υπάρχει ερώτημα Καρυπίδης Αναστόπουλος. Το ερώτημα είναι λεφτά υπάρχουν. Αν υπάρχουν, τον κοτό Αναστό. Αν δεν υπάρχουν, κόλπο Καρυπίδο, μπράβο. Με πιάνεις, γκέγκε. Ναι. Στο ίδιο μοντέλο. Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι οι Αριανοί έχουν το γνώμη στη δύση αυτών. Αυτό είναι καλό. Ξέρουμε σημαίνει. Λοιπόν. Ναι, και τελευταίο φίλο που να το διαβάσουμε το μήνυμα του 262, ο Ράπο Κρέσπο, έχω να πω ότι είναι ένα στόπερ το 7, όχι καλό στον αέρα, αλλά πιο γρήγορο στο Βιτόρ και χωρίς λάθη. Θέλω να δω Τσόρλουκα στον Πάουκ. Καλά, αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Αναρχητή. Ναι, αυτό που λέει ότι δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό, είναι πολύ γρήγορο χαμηλά, αυτό είναι αλήθεια. Χρειαζόταν ο Πάουκ ένα τέτοιο στόπερ. Εντάξει. Τώρα, αυτό πρέπει να το συνδυάζει με ένα στόπερ. Πιο βαρύ, πιο δυνατό, πιο ψηλό για τα ψηλά. Αυτό στέλνει τον Τζαβέλα στο αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Είμαι μεταγραφή σε καλή ομάδα στο εξωτερικό, αν έχει καλό μάνατζερ. Δηλαδή, διαβλέπω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ αριστερό μπακ, άκου λίγο την πονηριά που θα σου πω. Αριστερό μπακ ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει. Και θα φάει το Λέοβατς ο Τζαβέλας. Κοροβέσης πάει για δανεικός. Ποιο Κοροβέσης. Απεχτάκι, μέτριο, εντάξει. Λίγα πράγματα. Ο Χαρίσης έχει μέλλον, εξέλιξη. Να πάρει δηλαδή βελτίωση. Τον Κοροβέση, το βλέπω. Δεν το βλέπω. Πολύ έτσι δαντελένιο τον βλέπω. Πολύ έτσι και με μέτρια σωματικά προσόντα. Μακάρι το παιδί να παίξει, δεν το βλέπω όμως. Μακάρι να κάνει. Εμείς είμαστε με τους αθλητές. Πάντα με τους αθλητές και πάντα να παίρνουν τα παιδιά τα λεφτά, να μην τραυματίζονται, να κάνουν καριέρα, να φυλάνε τα λεφτά, να κάνουν μια ζωή καλή. Είναι κρίμα να περάσει με 300-400 άρια το χρόνο επί μια εξαετία, πενταετία, εφταετία και στο τέλος στα 40 σου να είσαι άφραγκος. Εκεί τους κριτικάρουμε, αλλά τους λέμε και το μυαλό εκεί πέρα. Όχι πολύ κουμάρι, καλό πίδημα, όχι πολύ ουίσκι, όλα με μέτρο. Η απόλαυση είναι ωραία, δεν χρειάζεται υπερβολή. Καλά, δεν τα λέω, γιατρέ. Εννοείται. Δεν τους είπαμε να μην φάνε, να μην πιούν, να μην πηδήξουν. Άμα δεν πηδήξουν αυτοί, ποιος θα πηδήξει, γέρι. Αλλά προσοχή. Ένα σπιτάκι αν δεν έχουν, μια επιχειρησούλα, ένα μαγαζάκι αν δεν έχουν και από εκεί και πέρα σιγά σιγά ένα μαξάκι με πολλά λογάκια. Ποιος λέει όχι, πρώτα όμως να συμμαζευτούμε, να ντυθούμε, να πληθούμε, να ζυνιαριστούμε. Εντάξει, οι γκόμενες θα τρέχουν από πίσω γιατί τρέχουν στους διάσημους από πίσω και στους πλουσίους. Έτσι δεν είναι. Να τα ξέρετε αυτά. Και πολλοί αυλοκόλακες να σε κάνουν το φίλο κτλ. Άμα δεν έχεις φράγκο μετά σε πετάει στα σκουπίδια. Αυτή είναι η ιστορία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Έτσι δεν είναι, γιατρέ? Εννοείται. Γιατρέ, λέγε, πότε θα πάρουμε τον Δραγό για να πάμε να πούμε να δούμε κανένα μάτς. Όποτε θέλουμε. Νομίζω ναι. Ότι νομίζω η το ευκαιρία Σάββατο, το Ιταλία-Γερμανία. Ναι, το με τραβάει αυτό το Σάββατο. Με ψιλοτράβηξε σήμερα αυτό. Αύριο δεν με τραβάει το. Γιατί όχι? Δεν με τραβάει. Το Βέλγιο. Δεν σου λέω ότι θα δούμε μπάλα. Εγώ λέω ότι δεν με τραβάει. Ούτε με τραβάει τώρα το Γαλλία. Ισλανδία. Δεν με τραβάει. Δεν με τραβάει. Η αλήθεια είναι ότι ο Σάντος κλέβει καρδιές και παραστάσεις. Λόγω της εδώ παρουσίας του. Εντάξει. Και το ευχόμαστε ότι καλύτερο. Ωραία. Γιάννης Χιλιτίδης. Συνεχίζει. Ποιος παίρνει τηλέφωνο, γιατρέ? Κανείς. Έχουμε μηνύματα ερωτικού περιεχομένου. Τέτοια ώρα νομίζω πως είναι λίγο δύσκολο. Τέτοια ώρα δεν είναι. Δεν είναι για... Οι πιο πολλοί κοιμούνται. Έτσι. Λοιπόν, τα καλό λέμε αύριο το μεσημέρι. Καλό μήνα, να είστε καλά. 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 Καλό μήνα, να είστε καλά.